Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Το ProNews TV και το Αρχείον Πολιτισμού σε μια εκπομπή σήμερα που προσπαθεί να συνδέσει όλη την Ελλάδα και όλες τις ελληνικές κοινότητες εκτός Ελλάδος, διότι όλοι αυτοί συμμάχησαν, συνδέθηκαν, αγωνίστηκαν για τον κοινό σκοπό, για τον κοινό αγώνα, που ήταν η ελευθερία του έθνους, του ελληνικού έθνους, γιατί η Ελλάδα δεν έπαψε ποτέ να υφίσταται ως όρος. Χάρτες του 1450, 1480, 1500 αναφέρουν τον γεωγραφικό όρο Ελλάς. Αυτή είναι μια τεράστια προσπάθεια, μια ατέρμονη ίσως προσπάθεια, η οποία δεν θα μπορούσε να χωρέσει στα πέρατα όρια αυτής της εκπομπής. Θα προσπαθήσουμε να χωρέσουμε όσα μπορούμε. Και θα ξεκινήσουμε από τον μεγάλο Κωστή Παλαμά, διότι πρέπει κανείς να ξεκινάει από τους ποιητές του. Αυτό κρατάει ανάλαφρο μες στην ανεμοζάλη, το από του κόσμου τη βοή πρεσβυτικό κεφάλι. Αυτό το λόγο θα σας πω, δεν έχω άλλο κανένα. Μεθύστε με το αθάνατο κρασί του 21. Κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσω την εκπομπή αυτήν μαζί με τον φίλο μου πάνω απ' όλα, τον οποίον δεν μπορώ ποτέ να κάνω τέτοιες εκπομπές και να μην τον έχω, γιατί πάντα μαθαίνεις από αυτόν τον άνθρωπο, τον κλασικό φιλόλογο, ιστορικό και καθηγητή, τον Αντώνη τον Αντωνάκο, γιατί έχει πάντα μια άλλη διάσταση να σου δώσει σε όλα αυτά τα πράγματα. Και θα ξεκινήσω για να καταλάβετε όλοι σας πόσο σημαντικός ήταν ο αγώνας του 21 και των αγωνιστών αυτών, που οι περισσότεροι αγράμματοι άφησαν διδάγματα με αυτά που λέγαναν, έκαναν, είπαν ή ό,τι συγκέντρωσαν οι υπόλοιποι γραμματιζούμενοι και γράψαν από μνημονεύματα, που είναι ακριβώς επίκαιρα και σήμερα. Καλύτερος από όλους για να μας τα πει, νομίζω, είναι ο Αντωνής, ο Αντωνάκος, ο οποίος είναι μαζί μας εδώ. Αντώνη μου, σε ακούω, είμαστε όλοι αυτιά για τα διδάγματα των αγωνιστών. Γεια σου Γιώργο, χαιρετώ και όλους τους φίλους ακροατές. Πραγματικά μπορούμε να γράψουμε τόμους ολόκληρους με βάση τα διδάγματα των αγωνιστών του 21, τους λόγους τους κυρίως ως μαθήματα παιδείας, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, ότι οι λόγοι αυτών των αγωνιστών μπορούσε να είναι σήμερα μαθήματα παιδείας, και αν υπήρχε αυτή η τακτική που υπήρχε στο παρελθόν, δηλαδή να έχουμε τις μορφές των ηρώων του 21 στα σχολεία και από κάτω από έναν λόγο που έχει πει ο καθένας, 4-5 γραμμές ξέρω εγώ, θα ήταν τα πράγματα τελείως διαφορετικά, πιστεύω. Mm-hmm. Ξεκινώντας λοιπόν, με αφορμή τον περίφημο, τον ιστορικό λόγο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Πνίκα, θέλω να μείνω σε 2-3 πραγματάκια. Το πρώτο και βασικό είναι η ταπεινοφροσύνη που διδάσκει αυτός ο μεγάλος, ο τεράστιος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όταν λέει στην αρχή ότι αυτοί οι σοφοί άνδρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος, λέει, να συγκριθώ και ούτε να φτάσω τα ίχνη των. Δηλαδή έχει συνέστηση του μεγαλείου των αρχαίων Ελλήνων εκτός όλων των άλλων, και δείχνει πόσο ταπεινός είναι, ενώ ταυτόχρονα είναι τεράστια προσωπικότητα από ό,τι ξέρουμε εμείς σήμερα. Mm-hmm. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα βασικό μάθημα παιδείας. Το δεύτερο και βασικό είναι ότι θα μπορούσε να κάνει μάθημα σε όλους αυτούς τους καθηγητές που είναι σήμερα στα πανεπιστήμια, οι οποίοι ουσιαστικά είναι αποδομητές, οι οποίοι λένε ότι εμείς ήρθαμε από κάπου αλλού και οπουδήποτε αλλού εκτός από την Ελλάδα. Και λέει στον ίδιο λόγο ο Κολοκοτρώνης ότι στον τόπο, λέει, τον οποίο κατοικούμε, κατοικούσαν οι παλαιοί Έλληνες, από τους οποίους και εμείς καταγόμεθα και ελάβαμε το όνομα τούτο. Δηλαδή, μας δίνει ουσιαστικά ένα στοιχείο σαν αυτό που υπήρχε στους επιτάφιους λόγους των αρχαίων Ελλήνων, που ξεκινούσαν από τον έπαινο των προγόνων. Ακριβώς. Και ξεκινούν ακριβώς ότι είναι αυτόχθονες οι Έλληνες. Ο Κολοκοτρώνης λοιπόν μας διδάσκει το ότι εμείς είμαστε αυτόχθονες και οι Έλληνες του 21 κατοικούν τον ίδιο τόπο στον οποίο κατοικούσαν οι παλαιοί Έλληνες, λέει, από τους οποίους και εμείς καταγόμεθα.
Δηλαδή αυτοί που λένε ότι δημιουργήθηκε έθνος τότε, όχι. Ο Κολοκοτρώνης το λέει σαφώς. Από τους οποίους και εμείς καταγόμεθα. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο που ήθελα να θίξω στο λόγο του Κολοκοτρώνη. Mm-hmm. Και το τρίτο σημείο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο και γι' αυτό θέλω πολύ γρήγορα να τα περάσω αυτά τα πράγματα. Το τρίτο σημείο είναι το τέλος του λόγου στην Πνίκα, που λέει στα παιδιά ότι εις εσάς μένει να εισάσετε και να στολίσετε τον τόπο όπου εμείς ελευθερώσαμε. Και δια να γίνει τούτο, πρέπει να έχετε ως θεμέλια της πολιτείας την ομόνοια, τη θρησκεία και την φρόνημον ελευθερία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όλοι αυτοί οι μπαχαλάκηδες και οι διάφοροι που κάνουν σήμερα όλες αυτές τις κινήσεις, αλλά και τα κόμματα που τους υποστηρίζουν, θα πρέπει να ξέρουν αυτό, ότι πρέπει να έχουν ως θεμέλιο της πολιτείας την ομόνοια, να μην διχάζουν δηλαδή, την θρησκεία την οποία την έχουν αντιπαρέθει και την φρόνημον ελευθερία. Μα γι' αυτό να έχεις ελευθερία, αλλά να μην γίνει τα συνδοσία. Μα γι' αυτό βλέπεις, Αντώνη μου, συνέχεια να πηγαίνουν και να μουτζουρώνουν τις πρωτομές και τα γάλματα του Κολοκοτρώνη. Ακριβώς. Και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο, Γιώργο μου, ουσιαστικά πονάνε τα αγάλματα. Έτσι. Γιατί τα αγάλματα έχουν ψυχή. Κουβαλάνε μια ιστορία μέσα. Και βλέπεις και τώρα είναι πόνος για τα αγάλματα αυτό. Έτσι, γιατί είναι ζωντανά για μας τα γάλματα. Βλέπεις... Ακριβώς, εκεί θέλω να καταλήξω. Βλέπεις λοιπόν έναν Κολοκοτρώνη τον 19ο αιώνα να συνδέει τα λόγια του με τον Περικλή, τον Επιτάφιο και τον Σοκράτη, την Απολογία που λέει είμαστε εγγυγενείς σε αυτόν τον τόπο, και βλέπεις μια συνέχεια της ελληνικής σκέψης. Ακριβώς, ακριβώς. Να σου πω μια άλλη σύνδεση με την αρχαιότητα. Mm-hmm. Μακρυγιάννης. Ο Μακρυγιάννης, ο οποίος λέει στα απομονεύματά του μέσα. Προσέξτε. Όσο αγαπώ, λέει, την πατρίδα μου, δεν αγαπώ τίποτα. Να έρθει ένας να μου πει ότι θα πάγει ομπρός η πατρίδα, στέγομαι να μου βγάλει και τα δυο μου μάτια. Ότι αν είμαι στραβός και η πατρίδα μου είναι καλά, με θρέφει. Αν είναι η πατρίδα μου αχαμνά, 10 μάτια να έχω, στραβός θα να είμαι, ότι σε αυτήν θα ζήσω, λέει ο Μακρυγιάννης. Δεν ήξερε όμως εκείνη τη στιγμή ο Μακρυγιάννης ότι ταυτιζότανε με τον Περικλή, όπως το διασώζει το λόγο του Θουκυδίδης, που λέει τον Επιτάφιο, που λέει «Εγώ πιστεύω πως όταν η πόλη προκόβει σαν σύνολο, ωφελεί τα άτομα περισσότερο, παρά όταν τα άτομα σε αυτήν ευτυχούν, η ίδια όμως σαν σύνολο καταστρέφεται. Γιατί όταν ένας πολίτης ευτυχεί ως άτομο, όταν καταστραφεί η πατρίδα του, χάνεται και αυτός το ίδιο μαζί της. Ενώ αν κακοτυχεί μέσα σε μια πόλη που ευτυχεί, σώζεται και ο ίδιος ευκολότερα. Εκτετός αν σώζεται», που λέει και ο Θουκυδίδης. Δηλαδή ουσιαστικά ταυτίζονται οι σκέψεις, Γιώργο. Πες μου εσύ τώρα, ο αγράμματος Μακρυγιάννης που έμαθε να γράφει σε μεγάλη ηλικία, από ένα ξυπόλυτος που ξεκινάει από ένα χωριό της Δωρίδας, πώς βρήκε αυτή τη σύνδεση, ποια μνήμη, ποιο κύτταρο, ποια αλυσίδα το συνδέει με 2.500 χρόνια πίσω? Ακριβώς. Και δεν τους ήξερε όλους αυτούς. Δηλαδή, βέβαια, λέει σε άλλο σημείο, πρόσεξε να δεις άλλη σύνδεση. Επειδή τη λέει, όσοι αγωνίστηκαν, λέει ο Μακρυγιάννης, πεθαίνουν από τη βίνα και την ταλαιπωρία, καθώς και χείρες των σκοτωμένων και παιδιά τους, τον μισθόν που μου δίνετε, διατάξατε να μου κοπεί όλος και να τον δίνετε εις τους αγωνιστάς και χείρες και ορφανά των σκοτωμένων. Και λέει την εξής φράση: αποφασίζω να δικαιώσω τους αδικημένους. Και αυτό το λέει πάλι ο Περικλής στον Επιτάφιο, που πίστευε ότι η σημαντικότερη λειτουργία της πόλεως είναι να ακριβώς να φροντίζει αυτούς τους ανθρώπους επαμείνει της αδικουμένης, όπως λέει χαρακτηριστικά. Δηλαδή έχουν μια ταυτότητα σκέψεως συνεχή οι αγράμματοι αγωνιστές του 21 με τον Θουκυδίδη, με τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, με όλους αυτούς. Συγκλονιστικά. Δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο να πω. Έχει πιάσει τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Λέει, ας πούμε, τρία πράγματα εχάλασαν, λέει, τη Ρωμανία όλη. Το φθόνος, η φιλαργυρία και η καινή ελπίδα. Ας προσέξουμε την καινή ελπίδα, τα λόγια τα παχιά, τα διθάρια στον τουρβά. Τα λόγια τα παχιά. Έτσι, βλέπουμε ότι πάλι ταυτίζεται
τα μεγάλα λόγια και οι υποσχέσεις ταυτίζονται με όλους αυτούς που ξέρουν τι προσφέρουν αυτά τα παχιά λόγια. Γιατί οι σωστοί ηγέτες λένε λίγα και κάνουν πολλά. Ενώ σήμερα λένε πολλά και κάνουν λίγα ή δεν κάνουν τίποτε. Αυτή είναι η διαφορά. Επομένως, αν προσέξουμε ιδιαίτερα τα λόγια, την καινή ελπίδα που λέει ο Μακρυγιάννης, θα δούμε ότι ταυτίζεται ουσιαστικά με τους αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι και αυτοί λέγανε, ο Δημόκριτος που έλεγε το αΐ μέλλιν ατελέας ποιήντας πρίξιας, δηλαδή το συνεχές θα, το αΐ μέλλιν, το παντοτινό θα, κάνει τα πράξεις ατελέας, ατελής, να μην τελειώνει ποτέ. Δεν συνέχεια θα και καμία πράξη δεν τελειώνει. Σας θυμίζει τίποτε? Πολλά. Θα ξεκινήσω, Αντώνη, και θα κάνω μια γύρα σε όλη την Ελλάδα, όπου άνθρωποι από όλη την Ελλάδα θα μας πούν για τον τόπο τους και τι προσέφερε ήρωες από τον τόπο τους, από Μακεδονία, από Αιγαίο, από Δωδεκάνησα, ξέρω, παντού. Γιατί γι' αυτό τη λέμε Ελληνική Επανάσταση, γιατί συμμετείχαν όλοι οι Έλληνες. Έχει απόλυτο δίκιο και είναι πολύ ωραία ιδέα. Ναι, εσύ λοιπόν είσαι Λάκων. Δεν θα μπορούσες να μας πεις πιο ιδιαίτερα από κανέναν άλλον. Τι να πούμε τώρα για Μανιάτες και Λάκωνες, αλλά θέλω να διαλέξεις ένα στιγμιότυπο και να μας πεις. Ένα στιγμιότυπο. Λοιπόν, είναι άπειρα αυτά που θα μπορούσα να πω, αλλά θα μείνω σε ένα που είναι μοναδικό στην ιστορία. Mm-hmm. Και είναι η περίφημη μάχη του Δειρού. Το περίμενα. Είναι η μοναδική μάχη στην ιστορία όπου γυναίκες νικήσανε άντρες σε μάχη, σε πόλεμο. Αυτό είναι μοναδικό. Το να νικήσουν οι γυναίκες άντρες σε μάχη, σε πόλεμο. Και συγκεκριμένα το πρωί της 24 Ιουνίου του 1826 ο Ιμπραήμ μαζί με τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο είχε εισπλέξει στον όρμο του Δειρού, εκεί που τώρα βρίσκονται τα περίφημα σπήλαια, και ο στόλος αποτελείται από 3 πολεμικά πλοία και 14 μεταγωγικά με 1500 πολεμιστές. Η απόβαση άρχισε στη θέση Κούκος, αλλά αυτή την ευνίδια απόβαση των Τούρκων την αντελήφθησαν οι γυναίκες που θέριζαν στους Τριγύρω Αγρούς χωρίς να λιποψυχήσουν, και αφού μερικές από αυτές με κοδωνοκρουσίες ειδοποίησαν όλες τις άλλες γυναίκες της Μάνης, εμπόδισαν την απόβαση αντιτάσσοντας στεναρή άμυνα. Την επομένη, 25 Ιουνίου του 1826, οι γυναίκες που έφταναν από τα γύρω χωριά επετέθησαν στους Τούρκους με τα δρεπάνια που θέριζαν, διότι τα πυροβόλα όπλα τα είχαν μαζί τους οι άνδρες, και μαζί τους ήταν και οι γέροντες και τα παιδιά. Δηλαδή ήταν οι γυναίκες, οι γέροντες και τα παιδιά, και με τα δρεπάνια αντιμετώπισαν τους Τούρκους, τους Τουρκοαιγυπτίους. Και πρέπει να ξέρουμε ότι όταν βλέπουμε στις παρελάσεις να παρελάβουν οι Μανιάτες, στον Πειραιά ειδικά, ας πούμε, που γίνεται η παρέλαση και παρελάβουν οι Μανιάτες, οι κοπέλες ανεμίζουν το δρεπάνι. Ανεμίζουν το δρεπάνι. Αυτό το ανέμισμα του δρεπανιού δεν είναι τίποτα άλλο, αλλά η ανάμνηση της μάχης του Δειρού. Διότι οι γυναίκες με τα δρεπάνια νικήσανε τους Αιγυπτίους. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η κίνηση που κάνουν με τα δρεπάνια. Να το παρατηρήσετε όσοι παρακολουθήσετε παρελάσεις που να είναι οι Μανιάτσες. Πολύ σημαντικά λοιπόν πράγματα, γιατί οι γυναίκες προσέφεραν πολύ μεγάλο αγώνα και έκαναν πολύ μεγάλη συνεισφορά σε αυτήν την παλιγενεσία. Όλες οι γυναίκες μας, και στην Άουσα, όλες και στις Κυκλάδες, οι Ρώησες, Δόμνα, Βυσβίζη, στη Θράκη. Τεράστια μορφή, τεράστια μορφή. Ναι. Θα σου πούνε οι Θρακιώτες για το τι ακριβώς είχε γίνει. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι, επειδή εγώ μιλάω για τη δική μου την πατρίδα κάτω τη Λακωνία, ότι το σημαντικότερο γεγονός για μένα είναι η μάχη του Δειρού. Διότι δεν έχει ξανασυμβεί άλλοτε γυναίκες να νικήσουν άντρες σε μάχη. Το ξαναβλέπουμε κάπου 40 χρόνια μετά αυτό στην Κρήτη. Από άλλον υπεράριθμο στρατό κλπ. Έχει συνέχεια η ελληνική ιστορία. Δεν είναι κάτι υποκομμένο. Έχει μια συνέχεια. Λάκωνα, καθηγητή μου. Ο Διονύσιος Κόκκινος που το έχει διασώσει το γεγονός λέει εκπληκτικά πράγματα. Ναι. Και αναφέρει επίσης ένα γεγονός, ότι η κόρη λέει του Γεροβοζίκη, η Πανόρια, λέει ο Διονύσιος Κόκκινος, ενώ δύο Αιγύπτιοι είχαν συλλάβει τον καταληφθέντα στο χωράφι του πατέρα της και προσπαθούσαν να τον δέσουν, απέκοψε το λάριγα του ενός με το δρεπάνι της και με τη βοήθεια του, απαλλαγέντος από τα χέρια του Αιγυπτίου γέροντος, σκότωσε και τον άλλον.
Λάκωνα καθηγητή μου, Αντώνη, φίλε, φίλτατε αγαπημένε και σημαντικέ, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο. Επήγα μια νυχτιά και έπιασα του Μαντζαγρά. Εκάμαμε χαντάκια και έκαμα και ήλθε ο Δημητράκης Δελιγιάννης με το σώμα του και έπιασε αυτό το χωριό 10 λεπτά μακριά από την Τριπολιτσά. Τα τουρκικά άλογα άρχισαν να αποσταίνουν, διότι δεν είχαν πλέον να φάγουν. Έστειλα των γενναίων και εμάζωξε τσακονίτες και αγιοπετρίτες και τους έσμιξε με τον Παναγιώτη Ζαφυρόπουλο και Γεωργάκη Τσάκωνα και έπιασαν την Βουλιμίν. Δεν φθάνει το κανόνι εκεί. Παρομοίως έστειλα τον Κεφάλα με Μεσσηνίους κατά τον Άγιο Σώστη και Ταμπουρόθη και έτσι δεν τους αφήναμε με τελειότητα να σπαράξουν πλέον. Οι Αρβανίτες άρχισαν να έχουν ομιλίες με εμάς. Αυτοί ήταν 3.000 και εκείνοι ήταν οι δύναμοι της τουρκικής φρουράς. Με πρόβαλα να τους αφήσω να περάσουν και τους υποσχέθηκα. Τους μεν Τούρκους εντοπίους να τους αφήσουμε χωρίς τα άρματά τους και τους Αρβανίτας με τα άρματά τους. Ομίλησα με τους άρχοντες, με τον Μαυρομιχάλη πρώτα και έπειτα έδωσα λόγον τιμήσεις στους Αρβανίτας για να αναχωρήσουν. Κατά τον Ιούνιο μήνα, όταν επολιορκούσαμε την Τριπολιτσά, εσήκωσα από τα Ντερβένια τον Μακαρίτη Πάνο. Ο Πάνος, ο Υψηλάντης, ο Γενναίος, ο Αποστόλης ήταν στα Βασιλικά, επαρχία της Κορίνθου, διότι τους είπαν ότι ήρθαν Τούρκοι. Το στράτευμα 700 με τον Υψηλάντη από την Αγία Ειρήνη αγνάντευαν το στόλο που καίγει το γαλαξίδι. Όταν επολιορκούσαμε στενά την Τριπολιτσά, έβγαιναν έξω οι πολιορκημένοι, στον πόλεμο τους πιάναμε. Μεταξύ αυτών επιάστηκε και ο Χατζή Χρήστος, ο Κότσος. Οι Βούλγαροι ήταν σε Ίζιδες, ως 200 επιάσαμε, ήταν χριστιανοί. Εν ταυτό άρχισαν οι Αρβανίτες να πραγματεύονται. Ήταν ένας γραμματικός με τους Αρβανίτες, γραμματικός του Δελίμπεϊ και του Αλμάσμεϊ. Αυτός έκαμνε τον Μεσίτη με τους Αρβανίτες να τους βγάλουμε. Οι επίλοιποι Τούρκοι μανθάνοντας το τρατάτο, οι θέλησαν να πάρουν μέρος και αυτοί. Ευγαίνανε εις ένα μέρος, επήγαινε ο Πετρόμπεης, ο αναγνώστης Δελιγιάννης, Κρεβατάς και άλλοι και τους ελέγαμε να αφήσουν τα άρματα και να τους βαρκάρουμε όπου θέλουν. Εκείνοι έλεγαν «Όχι, με τα άρματά μας». Στέλνουμε στους Αρβανίτες για να εμπιστευτούν να ευγούν τον Κολιόπουλο, ο Σενέχειρον. Βλέποντες οι Έλληνες ότι θα πέσει η Τριπολιτσά, εμαζόχθηκαν 20.000, 22 Σεπτεμβρίου. Καθώς εδοκίμασαν οι Αρβανίτες να φύγουν, επίδησαν οι Έλληνες μέσα στην τάπια του Σεραγιού. Οι Αρβανίτες βγήκαν έξω, επήραν τον Κολιόπουλο, ετράβηξαν κατά τον Μύτικα έως 2.500. Μπαίνοντας στα σκέρι, έβαλε τελάλι να μην σκοτώσουμε τους Αρβανίτες. Ευγήκαν έως 2.000 και μέσα στην Τριπολιτσά έκοβαν. Το άλογο μου από τα τείχη έως τα Σαράγια δεν επάτησε γη. Αρβανίτες κλεισμένοι στον πύργο δεν πείθονται στην φωνή μου. Εκεί που ευγήκαμε τους Έλληνας, το πράγμα τους οι Αρβανίτες το είχαν σταλμένο στο τσαντήρι μου από ημέρας μπροστά 3. Πηγαινάμενος εκεί, εδοκίμασαν οι Έλληνες να χτυπήσουν τους Αρβανίτες. Εγώ τους είπα, εάν θέλετε να βαρέσετε τους Αρβανίτες, σκοτώσετε εμένα πρώτα. Είμαι και είμαι ζωντανός, όποιος πρωτορίξει, εκείνον πρωτοσκοτώνω πρώτα. Και εμβήκα μπροστά με τους σωματοφύλακάς μου και μίλησα των Αρβανίτων και ήρθαν ο Λιμάμπεης και ο Βελίμπεης, οι δύο αρχηγοί των Αρβανίτων και τους εζήτησα 2 ενέχειρα και τους έδωσα το πράγμα τους, 13 φορτώματα. Εις το τρατάτο ήταν η πρότιστη των Ελλήνων. Εγώ έμεινα πιστός εις των λόγων της τιμής μου. Επήρα τον Κολιόπουλο από τους Αρβανίτες και τους έδωσα τον Γιαννάκη Κολοκοτρώνη, Χριστάκη και Βασίλη Αλωνιστιώτη. Τον Κολιόπουλο τον ορδίνιασα με 300 ανθρώπους να τους ξεβγάλει. Έτσι τους επήρε στα Καλάβρητα και στην Βοστίτσα και ο Κολιόπουλος εγύρισε ο πίσω. Το ασκέριο που τον μέσα, το ελληνικό, έκοβε και σκότωνε από Παρασκευή έως Κυριακή
γυναίκες, παιδιά και άνδρες, 32.000, μία ώρα ολόγυρα της Τριπολιτσάς. Ένας Ιβραίος έσφαξε 90, Έλληνες σκοτώθηκαν 100, έτσι επήρε τέλος. Τελάλη να πάυσει ο σφαγμός. Του Σεχνετζίμπε η φαμελιά έμεινε με 24 άνθρωποι. Τον Κιαμίλμπε τον επήρε ο γιατράκος. Ο Κεχαγιάς έμεινε εχμάλωτος με τα χαρέμια και τα περίλαβε ο Πετρόμπης. Μετά τη νίκη του Βαλτετσιού του είχα γράψει ένα γράμμα και του έλεγα ότι «Σε ενόμισα τακτικών και ήλθες κλέφτηκα να πολεμήσεις. Μανθάνω ότι κάνεις προσκυνοχάρτια στους Ρωμαίους. Δεν είναι καιρός τώρα δια τους Τούρκους να δίνεις προσκυνοχάρτια, αλλά είναι των Ελλήνων καιρός να δίνουν εις τους Τούρκους. Και ελπίζω να σου δώσω ράγι, αν γλιτώσεις, να πάσεις τον τόπο σου. Βάστα όσο μπορέσεις και καλή να αντάμωσιν εις το σαράγι σου». Και ο Θεός το ήφερε και σμίξαμε εις το σαράγι. «Ήμουν σκλάβος εις τους Ρούσους», έλεγε ο Κεχαγιάς. «Καλύτερα να χαθώ εις τους Έλληνας, αλλού θα με στείλει ο Σουλτάνος να χαθώ. Μη φοβάσαι, δεν φωνεύουμε όσους σε προσκύνησαν. Τους επαραδώσαμε εις την φύλαξη των Μαυρομιχαλαίων. Όταν εμβήκα εις την Τριπολιτσά, με έδειξαν τον πλάτανο εις το παζάρι, όπου εκράμαγαν τους Έλληνας. Αναστέναξα και είπα, «Άιντε, πόσοι από το σόγι μου και από το έθνος μου εκρεμάστησαν εκεί?» Και διέταξα και τον έκοψαν. Επαρηγορήθηκα και δια των σκοτωμών των Τούρκων. Ήταν ένα απόσπασμα από τα απομνημονεύματα του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη, γραφέντα καθ' υπαγόρευση του ιδίου προς τον Τερτσέτην, το θέρος του 1836. Κατά την προσωπική μου άποψη, η Επανάσταση ξεκινάει από τη Λευκάδα, όταν ο Καποδίστριας μαζεύει εκεί πέρα όλους τους οπλαρχηγούς, κάνει πρόποση για την ελευθερία του γένους και από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Πριν πάει Πετρούπολη ο Καποδίστριας και γίνει υπουργός και όλα τα άλλα. Αυτήν την σκηνή θα μας την πει τώρα ο Τάσος, ο Στάμου, ο οποίος είναι καθηγητής και είναι στη Λευκάδα. Τάσο μου. Χαιρετώ. Θα μιλήσουμε για την άμυνα της Λευκάδας το 1807 και το πρώτο πανελλήνιο όρκο των αγωνιστών για την απελευθέρωση της Ελλάδος. Είναι πολύ σημαντικό. Το 1800, όπως γνωρίζουμε όλοι, δημιουργήθηκε η Ιόνιος Πολιτεία, που αναγνωρίστηκε ως το πρώτο ελεύθερο ελληνικό κράτος υπό την προστασία της Ρωσίας, αλλά φόρου υποτελής στους Τούρκους. Το 1803 γίνεται καγκελάριος της Ιωνίου Πολιτείας ο Ιωάννης Καποδίστριας και ήταν μόλις 27 ετών. Το 1807 ξεσπάει Ρωσοτουρκικός πόλεμος. Άγγλοι και Ρώσοι μαζί πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη και σχεδιάζουν επανάσταση στην Πελοπόννησο για αντιπερισπασμό στον Σουλτάνο. Με τους Τούρκους συμμαχούν οι Γάλλοι. Ο ρωσικός στόλος που έδρευε στην Κέρκυρα πολεμά με το γαλλικό στόλο στη Δαλματία. Τότε βρίσκε ευκαιρία ο Αλή Πασάς, που είχε επεκτείνει την κυριαρχία του στην Ήπειρο, είχε πέσει ήδη το 1803 το Σούλι, και βρίσκε ευκαιρία να επιτεθεί στη Λευκάδα με 20.000 άντρες. Οι Σουλιώτες είχαν καταφύγει στα νησιά του Ιωνίου και μάλιστα από τη Λευκάδα, επειδή γυτνίαζε αμέσως με τη ξηρά, του δημιουργούσαν πολλά προβλήματα του Άλλη Πασάλων. Μέσα σε 2-3 μήνες ο Άλλη Πασάς οικοδομεί 2 φρούρια. Απίστευτο. Του Αγίου Γεωργίου που λέμε στην Πλαγιά και του Τεκέ στην Περατιά. Είναι ακριβώς απέναντι από τη Λευκάδα. Τότε έρχεται ο Ρώσος στρατηγός ο Στάτερ και οργανώνει την άμυνα της Λευκάδας, έρχεται από την Κέρκυρα και φέρνει 4 λόχους από Κέρκυρα και από Ζάκυνθο.
Αμέσως οικοδομεί το Φρούριο Αλέξανδρος απέναντι από την πλαγιά. Όταν έφυγε όμως ο Βελής, ο γιος του Αλή, με 12.000 στρατό, για να αντιμετωπίσει την εξέγερση στην Πελοπόννησο που είπαμε πριν, αδυνάτησε κάπως το μέτωπο του εχθρού απέναντι. Και τότε πραγματοποίησαν οι Έλληνες επίθεση στο Φρούριο του Τεκέ και το καταλαμβάνουν στις 22 Μαρτίου, έγινε αυτό το 1807. Ήτανε 250 αρματολοί, 150 λευκαδίτες, σύνολο 400, και 250 Ρώσοι κυνηγοί, σύνολο 650, εναντίον 5.000 Τουρκαλβανών. Αποχωρούν όμως το βράδυ και κατόπιν ενισχύονται οι δυνάμεις του Αλή Πασά πάλι με 5.000 πεζούς, 6.000 υπείς και 18 γαλλικά κανόνια. Τότε είναι που η Ιόνιος Πολιτεία αποστέλει τον Ιωάννη Καποδίστρια, 27 Μαΐου του 1807, ο οποίος απέδειξε εκτός από την πολιτικο-διπλωματική του ευφυΐα και την στρατιωτική του ευφυΐα. Αμέσως μαζί του καταφθάνει και ο Ιγνάτιος, ο τέος Μητροπολίτης Άρτας, με 400 σουλιώτες. Μετά τα Ουγγροβλαχίας, ναι. Μπράβο. Ο Περεβός με 250 υπηρώτες, Εθνοφρουράτης Ζακύνθου, ο υποστράτηγος Παπαδόπουλος με ρωσικό απόσπασμα από την Κέρκυρα, και έρχονται επίσης 3 λόχοι ρουμελιωτών, 1 τάγμα αμανιατών και 1 τάγμα αμυκτό μωραϊτικό. Όλοι οι υπερασπιστές του νησιού έφτασαν τις 2.000 άνδρες και απέναντι είχαν 15.000 τουλάχιστον. Αν θέλετε να πούμε μερικά ονόματα αγωνιστών. Βέβαια, γιατί είναι σύναξη όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Κατσαντώνης, έτσι. Λεπενιώτης, Κολοκοτρώνης, Φώτος Τζαβέλας, Κίτσος και Νότης Μπότσαρης, Καραΐσκος, Βαρνακιώτης, Γρίβας, Περεβός, Ζέρβας, Φαρμάκης, Τσόγκας, Στράτος, Μπουκουβάλας, Πουλής, Χορμόβας, Αναγνωσταράς, Νικηταράς. Βέικος και άλλοι. Δυο Κοντογιανέοι και άλλοι ακόμα 400, είπαμε, σουλιώτες. Ο Κατσαντώνης με τον Νότι Μπότσαρη χτυπούν συνέχεια τον εχθρό από πίσω και αποκόβουν τον εφοδιασμό του. Τον ανεφοδιασμό. Και από μέρα σε μέρα όλοι περίμεναν την απόβαση των Τουρκαλβανών στο νησί. Ο Καποδίστριας εφάρμοσε για πρώτη φορά την παλαϊκή άμυνα. Δημιουργήθηκε επίσης ναυτική δύναμη 9 πλοίων για πρώτη φορά, με κυβερνήτη ενός πλοίου τον Κολοκοτρώνη. Στην αρχή δηλαδή ο Κολοκοτρώνης ήταν πλοίαρχος, κυβερνήτης πλοίου. Τότε γνωρίστηκαν Καποδίστριας και Κολοκοτρώνης, υπήρξε αμοιβαία εκτίμηση, σύμπνοια και εμπιστοσύνη και έγιναν μάλιστα βλάμιδες, αδελφοποιητοί, δηλαδή ένωσαν τα αίματά τους. Έχουν συγκεντρωθεί πλέον όλοι οι οπλαρχηγοί στη Λευκάδα. Επικρατεί πατριωτικός ενθουσιασμός και τότε ένα ρωσικό πλοίο βομβαρδίζει το Φρούριο του Τεκέ απέναντι και του προκαλεί καταστροφές. Συγχρόνως ο ρωσικός στόλος στο Αιγαίο καταστρέφει τον τουρκικό στόλο. Αποχωρούν τότε οι Γάλλοι από τη συμμαχία με τους Τούρκους και ο Αλή Πασάς αναγκάζεται σε υποχώρηση χωρίς τους Γάλλους. Επιτιθέμενοι τώρα είναι πλέον οι Έλληνες. Περάσαν απέναντι και καταδιώκουν τον εχθρό. Και γιορτάζουμε τώρα τα επινίκια. Στις 7 Ιουλίου 1807 φεύγουν από το κέντρο, από την πόλη ας το πούμε, και πάνε στην Νικιάνα, πάνε απόμερα επίτηδες για να μην τους βλέπουν οι Ρώσοι. Μαζεύονται λοιπόν σε μία ακτή του Μαγεμένου. Εκεί έγινε ένα ομηρικό συμπόσιο. Τριγύρω όλοι οι αγωνιστές σε μικρούς και μεγάλους κύκλους και διηγούνταν ο καθένας τα κατορθώματά του. Κάποια στιγμή ο Καποδίστριας, απευθυνόμενος στους οπλαρχηγούς, λέει: «Ελπίζω η Πατρίς να σας καλέσει συντόμως διασκοπών πολύ υψηλότερων». Και ο Κατσαντώνης εκ μέρους όλων υψώνει το σπαθί και λέει: «Ορκιζόμεθα να μην καταθέσουμε τα όπλα πριν είδομε την ανεξαρτησία της Ελλάδος». Ακολούθησαν υψώνοντας τα ξύφη τους όλοι οι αγωνιστές
Και έτσι έχουμε τον πρώτο πανελλήνιο όρκο απελευθερώσεως Ελλάδας. Είμαστε 14 χρόνια πριν το 1821. Δυστυχώς όμως ο Τσάρος μας πούλησε τότε. Ακριβώς την επόμενη μέρα, 8 Ιουλίου του 1807, με τη συνθήκη του Τιλσίτ παραδίδει την Επτάνησο Πολιτεία, την Ιόνιο Πολιτεία στους Γάλλους. Αυτό το... Και έτσι προδόθηκαν τα όνειρα. Αυτό το περίεργο είχαν τα Επτάνησα και οι Επτανήσοι, κοιμόντουσαν με άλλη σημαία και ξύπναγαν την άλλη μέρα το πρωί με άλλη σημαία. Αυτό τους έκανε μια περίεργη κατάσταση να νιώθουν, και είναι πολύ σημαντικό το ότι ακούστηκε όρκος και έκανε πρόποση ο Καποδίστριας. Για μένα είναι πολύ σημαντικό και θα καταλάβεις εσύ τι λέω, ότι έκανε πρόποση για την ελευθερία του γένους των Ελλήνων. Πού? Στην ακτή του Μαγεμένου. Δηλαδή εκεί χρειάστηκε η μαγεία, το όνομα, όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που έχει η Λευκάδα και τα Επτάνησά μας. Είναι πολύ σημαντικό και για μένα θα πρέπει να λογίζεται ως έναρξη του αγώνα αυτή η ημερομηνία. Στη γύρα που κάνουμε για να αποδείξουμε ότι η εθνική ελληνική επανάσταση αφορούσε όλους τους Έλληνες και γι' αυτό τη λέμε ελληνική, δεν θα μπορούσαμε φυσικά να αφήσουμε απ' έξω τους υπηρώτες και δι τους σουλιώτες. Τι πιο κατάλληλος για να μας μιλήσει για αυτούς ο Γρηγόρης Κωσιβάκης. Γρηγόρη μου, πες μας για τους προγόνους σου, τους ένδοξους και εκεί τις ωραίες περιοχές σου. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, καλησπέρα. Πραγματικά υπάρχουν μερικά σημεία τα οποία γενικώς η επίσημη ιστορία τα αποφεύγει. Υπάρχει μία για λόγους κάποιων σκοπιμότητων, θα έλεγα ορισμό μάλλον, της ενάρξεως της Επαναστάσεως στις 25 Μαρτίου του 1821. Προφανώς γιατί συνέπειπτε και με την εορτή του Ευαγγελισμού. Όμως έχουμε τρεις προηγούμενες, προγενέστερες ημερομηνίες όπου θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως έναρξη της Επανάστασης, και αυτές είναι καταρχήν η κάποια εβδομάδα πριν με την εξέγερση των Μανιατών και την κατάληψη της Καλαμάτας από τον Πετρόμπη Μαυρομιχάλη και την παρουσία του Κολοκοτρώνη και του Μούρτζινου και λοιπόν Μανιατών, που έγινε στις 17 Μαρτίου στην Αρεόπολη, αλλά στις 23 κατελήφθη η Καλαμάτα. Έχουμε όμως πιο πίσω στο Φεβρουάριο, στις 21 αν δεν κάνω λάθος, το πέρασμα του ποταμού Προύθου με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, με τις μάχες όπου θυσιάστηκε ο ανθός του Ιερού Λόχου, των Ελλήνων δηλαδή, του εξωτερικού σπουδαστών, που δεν μπορεί να παραγνωριστεί, μπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί σαν έναρξη της ελληνικής επαναστάσεως. Αλλά ας πάμε πίσω στις 12 Δεκεμβρίου του 1820, όπου οι σουλιώτες με επικεφαλής πολέμαρχο τον Μάρκο Μπότσαρη, ηλικίας τότε 30 ετών ακριβώς, επιτροπή εκπροσώπων από τις σπουδαιότερες φάρες Ζερβαίων, Βέικων Ζαρμπαίων, Ζαβελαίων, και πρόεδρο τον Νότι Μπότσαρη, θείο του Μάρκου, όπου καταλαμβάνουν με συμφωνία με τον Αλή Πασά το Σούλι για πρώτη φορά πάλι από 20 χρόνια πριν που είχαν αναγκαστεί να το εγκαταλείψουν, και από εκείνη τη στιγμή και συνεχώς μέχρι και το καλοκαίρι του 22 που αναγκάζονται και πάλι να το εγκαταλείψουν, μάχονται σχεδόν καθημερινά. Εάν αυτό δεν είναι επανάσταση των Ελλήνων, τι είναι? Και μάλιστα εδώ πρέπει να το πούμε, γιατί πολλοί δεν το ξέρουν, στα Γιάννενα εκείνη την εποχή είναι συγκεντρωμένος ο ανθός
των τουρκικών δυνάμεων συν τους μισθοφόρους μουσουλμάνους που είχε και ο Αλί Πασάς αλλά και η Σουλτανική απ' έξω, δηλαδή ένα στράτευμα τουλάχιστον 20-25.000 ανδρών, το οποίο προσπαθούσε από την πλευρά των Σουλτανικών να καταλάβει τα Γιάννενα για να καταστήλει την εξέγερση του Αλί Πασά και του Αλί Πασά μαχωμένου για την ανεξαρτησία που είχε κηρύξει εναντίον του Σουλτάνου. Εάν δεν υπήρχαν οι Σουλιώτες να αντιμετωπίζουν με καταδρομικές επιχειρήσεις οι οποίες προκαλούν κατάπληξη σε αυτούς που έχουν κάποια στρατιωτική παιδεία και μπορούν να τις ελέγξουν, θα είχε φύγει όλος αυτός ο στρατός, όπως και έφυγε μετά την κατάληψη των Ιωαννίνων και το σκοτωμό του Αλί Πασά στο νησάκι της Λίμνης, έφυγε προς τα κάτω και είχαμε και από τη Δυτική Ελλάδα, ο Μερβριώνη και Κιουταχή προς το Μεσολόγγι, και από την άλλη πλευρά το Δράμαλι με την στρατιά η οποία έφυγε από την Ανατολική Ελλάδα και ευτυχώς την συνέτριψε ο Κολοκοτρώνης στα Δερβενάκια. Όμως για όλο αυτό το χρονικό διάστημα οι υπηρώτες μαζί, οπλαρχηγοί μαζί με τους Σουλιώτες, έχω την τιμή να έχω προγόνους οπλαρχηγούς που συμμετείχανε σε αυτές τις μάχες, είναι περίφημη μάχη της Λαγκάδας έξω από την Άρτα, μεταξύ Άρτας και Αμφιλοχίας, η οποία έχει σημασία στρατιωτική εισάξια με το χάνι της Γραβιάς. Έχουμε τη μάχη στο Σταυρό Θεοδωριάνων πάνω στα βουνά στα Τζουμέρκα, όπου έγινε τριήμερη μάχη στην οποία κρατήθηκαν δυνάμεις Τούρκων που ερχόντουσαν από τα Γιάννενα να καταλάβουν τα μέρη της Άρτας και από εκεί και πέρα να κατευθυνθούν προς το Μεσολόγγι. Αυτή η συμμετοχή και μόνο των υπηρωτών οπλαρχηγών, των Σουλιωτών υπό τον Μάρκο Μπότσαρη, γιατί τότε ανεδείχθη η στρατιωτική ιδιοφυΐα του Μάρκου και η στρατηγική του, η οποία εγκλώβησε αυτές τις δυνάμεις στην Ήπειρο και έτσι έδωσε τη δυνατότητα στην Επανάσταση να θεριέψει και στη Στερεά Ελλάδα και στο Μοριά βεβαίως, με τη στρατιωτική συμμετοχή όλων. Έτσι. Αυτό έχει σημασία, η στρατιωτική συμμετοχή όλων, και αυτό προσπαθούμε να αποδείξουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Να πούμε ότι το όνομα του Μπότσαρη, τόσο πολύ θαυμάστηκε ο άνθρωπος αυτός και δοξάστηκε, και η στρατιωτική του φυσιογνωμία σήμερα τιμάται σε όλη την Ευρώπη, τουλάχιστον, έτσι. Θα προσθέσω ένα σημείο το οποίο νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Ο σπουδαιότερος συγγραφέας και ποιητής της Γαλλίας εκείνων των χρόνων, ο Βίκτορ Ουγκό, είχε πει ότι τέσσερις είναι οι παγκόσμιας εμβέλειας ήρωες του αιώνος εκείνου, και θεωρούσε αφενός τον Γεώργιο Ουάσινγκτον, τον αρχηγό της Επανάστασης στις Ηνωμένες Πολιτείες μετέπειτα, τον Σιμών Μπολιβάρ, τον επαναστάτη των νοτίων, της Νοτίου Αμερικής, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος εξεδίωξε τους Ισπανούς κατακτητές και έτσι έχουμε τα ελεύθερα κράτη της Νοτίου Αμερικής, τον Πολωνό Κοσούσκο, ο οποίος είναι ένας εκπληκτικός πρωταγωνιστής εξεγέρσεων του πολωνικού λαού, ο οποίος πολωνικός λαός έχει και αυτός ιστορία εφάμιλη της δικής μας στα χρόνια εκείνα, και ο Μάρκος Μπότσαρης. Γι' αυτό και οι Γάλλοι σήμερα τον μόνο Έλληνα της Ελληνικής Επαναστάσεως που τιμούν με ονομασίες οδών, με ονομασίες σταθμών, με ονομασίες κτηρίων μνημιακών και στο Παρίσι και στο Στρασβούργο, είναι ο Μάρκος Μπότσαρης. Βέβαια. Θα ήθελα όμως εδώ να μου επιτρέψεις να πω μία κουβέντα. Είναι τραγικό όμως ότι αυτή η συμβολή της Ηπείρου δεν ευδοκίμησε ως προς την ένταξη της Ηπείρου στον ελληνικό κορμό, γιατί οι ξένοι άλλα είχαν για μας προγραμματίσει. Χρειάστηκε ένας αιώνας με τους βαλκανικούς αγώνες του 12-13 για να ενταχθεί η Ήπειρος ολόκληρη. Όμως
είναι πολύ σημαντικό και για πρώτη φορά ακούγεται ότι δεν θα είχε επιτευχθεί ακόμη και τότε με τους Βαλκανικούς αγώνες αυτή η ένωση της Ηπείρου με την Ελλάδα, εάν δεν είχαν προηγηθεί τρεις επαναστάσεις του ορεινού Ραδοβυζίου της Άρτας του 1854, του 1866, του 1878, αντίστοιχα των οπλαρχηγών των αγράφων στις ίδιες χρονολογίες, γιατί συνέπραξαν αυτοί, και επειδή μας βαρεθήκανε στο συνέδριο του Βερολίνου το 1881, μας δώσανε το κομμάτι της Άρτας μέχρι του Αράχθου και την Θεσσαλία. Για σκεφτείτε λοιπόν, αν δεν είχαμε αυτά τα δύο μικρό της Άρτας, μεγαλύτερο της Θεσσαλίας, από πού θα εκινούσε ο ελληνικός στρατός το 1912. Θα προλάβαινε τη Θεσσαλονίκη που την πήραμε με ώρες μπροστά από τους Βουλγάρους και την Γιάννενα που θα ξεκινούσαμε από την Αμφιλοχία και όχι από τον Άραχθο ποταμό. Έτσι. Είναι πραγματικό γεγονός αυτό και είναι ιστορικό επίσης σημαντικό που πρέπει να το προτάσουμε. Γι' αυτό λέω, Γρηγόρη μου, ότι η ελληνική ιστορία είναι μία και συνεχής. Είναι κόμβη μιας ίδιας αλυσίδας διαρκής. Και στις εκπομπές που έχουμε κάνει μαζί τουλάχιστον, αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε, την αέναη συνέχεια του Έλληνα που είναι εδώ και μάχεται και πολεμάει και δεν θα φύγει ποτέ. Και τα ακούει με προσμονή η χυμάρα αυτό που λες. Να σε καλά, Γρηγόρη μου. Γεια σου. Γεια σας. Άλογο! Άλογο, Μερβριώνη! Η φυγή του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. Άλογο! Άλογο, Μερβριώνη! Το σούρι αφάστα στα κουφάρια, κυλάνε ανάκατα σαν αλληθάρια. Τα άλογο, τα άλογο! Ακούς πως σκούζουν, τη λύκη βάσανε, εργάζονται, γρούζουν. Άνοιξη κόλαση και μου ξερνάει το μαύρο κόσμο της για να με φάει. Βριώνει, πρόφτασε, ακόμη ο λίγο κι από τα νύχια τους δεν θα ξεφύγω. Τα άλογο! Γνώρισα την κουσταντέλα του εχθρού μου, του άσπρο του λάδου τσαβέλα. Τον εκπέμπεται, σε χάρο στάνει, ψηλά νεμίζοντας το γιαταγάνι. Νιώθω το χέρι του μες στην καρδιά, που πάει σπαράζοντας τα σωδικά. Άνος Μοστρόβιλος, Θεοποντή, όλα σα σύφουνα στα καταπιεί. Το μάτι πάνω μου άγρια στυλώνει, μαχαίρι δίκοπο μέσα μου χώνει. Κρύο το σίδερο χωνεύει, σφάζει. Ακούτε, ακούτε τον πως μου φωνάζει. Νιώθω το γνώτο του φωτιά ζεστό που έρχεται πάνω μου όσο το φιώ. Τ' άλογο, τ' άλογο με ριώνει. Ο ήλιος έπεσε νύχτα σημώνει. Άστρα, λυτρώστε με, με αυτή τη χάρη σε τέλειο αλήπα σας πιστό φεγγάρι. Μπρος του στέκεται μαρμαρωμένο, μαύρος σαν κόρακας, χρυσά ντυμένο, άτια ξετίμωτο, φλόγα φωτιά, καθάριο αράπικο, τον ενβοριά. Χτυπάει το πόδι του, σκάφτει το χώμα, δαγκάει το σίδερο που έχει στο στόμα. Τροφούν αδιάπλατα και τεντωμένα, χνίζουν κόκκινα σαν ματωμένα. Ακούει τον πόλεμο και χλιμητάει. Τα αυτιά του τέντωσε, άγρια τυράει. Ολόρθη χίτη του, ολόρθη ωρά. Κοιτάει το σώμα του σαν την Αγιά. Σκόνεται λέμαργο στο πισινάκι. Να μπουν τα νύχια του, τα πέταλά του. Λες και δεν έγιζε κάτω στη γη. Κρίμα που το θέλα για τη φυγή. Ο λάμπρος το βλέπε και από τη ζήλια κρυφά να στέναζε. Δαγκάει τα χείλια. Αντιπερήφανο να σ' είχα εγώ, μέσα στα Γιάννηνα ήθελα μπω. Ωστόσο αλίπασας από τον δρόμο, ταχύτη το άρπαξε, πετάει στον ώμο. Σαν βόλι γρήγορο, σαν αστραπή, το άτι χάθηκε με τον Αλή. Φεύγουνε, φεύγουνε, δίκαιη κατάρα, τους εκυνήγαε αχνή τρομάρα. Νύχτα κατάμαυρη και συννεφιά γύρω τους στέκονται για συντροφιά. Λόγκους περάσανε, χαντάρια μοίραλια, αίματα στάζουνε τα φτερνιστήρια. Αφρούσα θάλασσα το άλογο χύνει, σκιάζε το αλίπα σας, καιρό δε δίνει.
Καθώς διαβαίνουνε, τρίζει ένα ξύλο, φυσάει ο άνεμος, πέφτει ένα φύλλο. Πουλάκι πέταξε, φεύγει ζαρκάδι, νεράκι πότρεχε μες στο λαγκάδι. Όλο ο αλίπασας, όλα τρομάζει, κρύος ο ίδρωτας βρύση του στάζει. Το άλογο αυτιάζεται, δεν ανασένει, τα πόδια στήλωσε, λύκος διαβαίνει. Και ποιος τα δάχτυλα σφίγγει στη σέλα, τα μάτια του έβλεπαν παντού τσαβέλα. Παντού του φαίνονταν πως είναι κρυμμένα σπαθιά που λάμπανε ξεγυμνωμένα. Μακριά τα γένια του, άσπρα σα χιόνι, τα παίρνει ο άνεμος, σκόρπια τα πλώνει εμπρός στο στόμα του και στο λαιμό, λες και δεν έχουνε πια για πνιγμό. Καθώς τα κύματα με την οτιά, τη νύχτα χάνονται στη σκοτεινιά και δεν χωρίζουνε παρά οι αφρίτων, ψηλά πασπρίζουνε στην κορυφή των, έτσι και τ' άλογο εκείνο το βράδυ, σαν κύμα διάβαινε μες στο σκοτάδι, κύμα ολοφούσκωτο και σκοτεινό, που έχει τα λίπασα τα γένια αφρό. Φεύγουνε, φεύγουνε, πάντα τρεχάτη, φτάνει και δίλιασε το μαύρο τάτι. Φτάνει και τρέμουνε τα γόνατά του, ακούς πως βράζουνε τα σωθικά του. Λυσάει ο αλίπασας και βλαστημά, το φτερνιστήρι του χώνει βαθιά. Το άτι φούσκωσε, βαριά μου πρίζει, δίνει ένα πίδημα και γονατίζει. Η καρδιά μέσα του, του πάει σφυρί, τα αυτιά του γέρνουνε, πέφτει στη γη. Σπαράζει, αδριεύεται και ροχαλίζει, απ' τα ραφούνια του αίμα σταλίζει. Και εκεί που τ' άλογο ψυχομαχάει, βουβός στη λύσσα του αλής τυράει, τυράει ανήσυχος, αγνός να ειδεί. Τα αυτιά του ετέντωσε να τουρμαστεί. Ακόμα σκιάζεται του εχθρού τα βόλια, καρπάζει τρέμοντας τα δυο πιστόλια. Τότε το δύστυχο δίπλα στο χώμα, χτυπιέται, δέρνεται, βογκάει ακόμα, και δεν τον άφηνε καλά να ακούσει, αν κι είναι οι δαίμονες τον κυνηγούσει. Άφιασε ο λίπασας και τα ναύτη τα βόλια τόφευσε μες στο ριζάφτη. Τα κεταράχτηκε σαν το στοιχιό και με ένα μούγκρισμα μένει νεκρό. Το μάτι ακίνητο και καρφωμένο έμεινε απάνω του θολός μισμένο. Ακούει πατήματα, φωνές πολλές, αχ τον επρόδωσαν οι πιστολιές. Σημώνει ο θόρυβος, το αίμα του πίζει, έπιασε το άλογο διαμετερίζει. Γιωμίζει τάγματα και στο μαχαίρι, σιγά και τρέμοντας ρίχνει το χέρι. Ακούει που φώναζαν «Δεσύρι Αλή!» και εκείνος έλειωνε σαν το κερί. Πάλε φωνάζουνε, κάθε φορά ακούει το θόρυβος πλέον σημά. Το μάτι ολάνοιχτο ο Αλής καρφώνει «Βοήθαμε!» φώναξε «Ο Μερδριώνη!» Έτσι ο Αλίπασας κλειδημένος μπαίνει στα Γιάννηνα σαν πεθαμένος. Όσο κι αν έζησε η φουστανέλα, του λάμπρου του στεκε στα μάτια φέλα. Δεν περσεύει ούτε βόδια τέλευνα, τούτη την ώρα δεν περσεύει κανείς, κι οι πεθαμένοι φωνάζουν πάνω. Επανάσταση του 1821. Δεν θα μπορούσε να λείπει η Μακεδονία μας. Η Μακεδονία μας απ' άκρη σ' άκρη, από το πιο δυτικό κομμάτι έως το πιο ανατολικό. Για να μας τα πει καλύτερα είναι ο ιστορικός ερευνητής ο Βασίλης Οκάρτσιος. Γεια σου Βασίλη μου. Γεια σας. Για τον Εμμανουήλ Παπά θα μιλήσω και για την επανάσταση στη Μακεδονία. Κοιτάξτε, αν ακολουθήσουμε τη μαθηματική ανάλυση της τάξης μεγέθους,
ενός αριθμού, μιας ποσότητας κτλ. Δηλαδή, άλλη τάξη μεγέθους το 1, άλλη το 100, άλλη τον εκατομμύριο, έτσι. Ο Εμμανουήλ Παπάς ανήκει στην ανώτερη τάξη μεγέθους των ηρώων της Επανάστασης του 1821. Ο λόγος είναι προφανής και απλός. Ο Εμμανουήλ Παπάς, για τελείως αντικειμενικούς ιστορικούς λόγους, υπήρξε ένας από τους 4-5 εκλεκτούς της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Ο Εμμανουήλ είχε μοιηθεί στη φιλική εταιρεία στον υψηλότερο βαθμό μοίησης του ποιμένους και μάλιστα αφού ξεκίνησε η επανάσταση στη Μολδοβλαχία. Υπήρξε αρχιταμίας της φιλικής εταιρείας στην Κωνσταντινούπολη, έφορος της εθνικής κάσας που είχε συσταθεί με εντολή του Αλέξανδρου Υψηλάντη και τη συνεργασία του Γρηγορίου του Πέμπτου, ανακηρύχθηκε αρχηγός της Μακεδονίας από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, ανακηρύχθηκε επίσης αρχηγός και προστάτης της Μακεδονίας από τις μονές του Αγίου Όρους, ξαναδιορίστηκε αρχιστράτηγος των Μακεδονικών Δυνάμεων και αρχηγός και προστάτης της Μακεδονίας από τον Δημήτριο τώρα Υψηλάντη. Ο Εμμανουήλ εκτέλεσε συγκεκριμένες εντολές της αρχής της φιλικής εταιρείας γιατί έπρεπε να ενεργήσει πριν να είναι πολύ αργά. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης ξεκίνησε την επανάσταση στην Μολδοβλαχία, ο Εμμανουήλ Παπάς στη Μακεδονία και ο Παπαφλέσσας ξεσήκωσε με άγια ψέματα και απειλές τους διστακτικούς πρόκριτους και καπιταναίους του Μοριά. Αυτό ήταν γνωστό και τεκμηριωμένο και πριν από την επίσημη αναγνώριση του ρόλου και της προσφοράς του Εμμανουήλ από την αρμόδια στρατιωτική επιτροπή του 1765, που όμως τον υποβάθμισε στο βαθμό του συνταγματάρχη, δηλαδή σε αξιωματικό β' τάξεως. Έγραφε ο Φιλίμων 5 χρόνια πριν από την απόφαση υποβάθμιση του Εμμανουήλ. Ολίγοι βεβαίως κατά την Επανάσταση λογίζονται οι άνδρες προς ους ουδείς διαφιλονική τα καλυστία επιπατριωτισμό, επιρροή και αυταπαρνήση εις των εκλεκτών τούτων κατά την κίνηση της Ελληνικής Επαναστάσεως σημεούται άνευ αντιρρήσεως και ο Εμμανουήλ Παπά. Κοιτάξτε, όποιοι ιστορικοί ή πολιτικοί μίλησαν για τον Εμμανουήλ Παπά, μίλησαν με διθυραμβικό τρόπο. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, εάν ο Εμμανουήλ Παπάς δεν ξεκινούσε την επανάσταση στη Μακεδονία, το ασκέρι των 35.000 του Μπαϊράμ Πασά θα είχε κατέβει σε 15 μέρες στην Πελοπόννησο, όπου δεν θα άφηνε τίποτα όρθιο το καλοκαίρι του 1821. Εάν ο Εμμανουήλ Παπάς δεν ξεκινούσε την επανάσταση στη Μακεδονία και δεν ξεσηκώνονταν οι αρματολοί του Βερμίου και της Νάουσας, ο γενοκτόνος του μακεδονικού ελληνισμού Μεχμέτ Εμίν, ο Εμπούλου Μπούτ, θα είχε κατέβει στην Πελοπόννησο με τις 20.000 του και δεν θα φύτρωνε χορτάρι για χρόνια στο Μοριά, όπως έγινε στο κιόσκι της Νάουσας, από το πυγμένο αίμα μετά τη σφαγή 1240 εχμαλώτων νεομαρτύρων της μαρτυρικής πόλης. Τι δεν καταλαβαίνουμε λοιπόν? Το νεοελληνικό κράτος της βρετανικής έμπνευσης βαμβαρικής αντιβασιλείας αναγκάστηκε να ασχοληθεί με τον Εμμανουήλ Παπά επειδή ο μικρότερος γιος του Κωνσταντίνος επί 15 συναπτά έτη από το 1850 μέχρι το 1865 έκανε αιτήσεις στις αρμόδιες στρατιωτικές επιτροπές για την αναγνώριση των θυσιών του πατέρα του και της οικογένειάς του υπέρ του γένους. Ο Κωνσταντίνος, τελευταίος από τα 11 παιδιά του Εμμανουήλ, γεννημένος 26 Αυγούστου του 1816, πέρασε τα παιδικά του χρόνια φυλακισμένος με τη μητέρα του και τα άλλα ανήλικα αδέλφια του στις Σέρες μέχρι το 1826. Ο πατέρας τους είχε πεθάνει από ανίποτο οδυρμό για την έκβαση της Επανάστασης 5 Δεκεμβρίου του 1821. Ο μεγαλύτερος αδερφός του, ο Αθανασάκης, είχε αποκεφαλιστεί στη Χαλκίδα το 1826. Ο άλλος αδελφός του, ο Γιαννάκης, είχε σκοτωθεί με τον Παπαφλέσσα στο Μανιάκι. Ο άλλος αδελφός του, ο Νικόλαος, στο Καματερό με τον Καραϊσκάκη. Και ο άλλος, ο δευτερότοκος, ο Αναστάσιος, μόλις που είχε γλιτώσει από την πολιορκία του Μεσολογγίου. Ο πατέρας του είχε σκορπίσει τα 2,5 εκατομμύρια γρόσια της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους σε καραβιές μπαρούτια, μολύβι, τουφέκια και τουφεκόπετρες, νίτρο και θιάφι, σιτάρι και ναύλα και εφόδια.
Ποιος άλλος έδωσε τόσα χρήματα για την πατρίδα, για τον αγώνα? Κανένας. Ο Αναστάσιος, ο μόνος επιζών από τα μεγάλα του αδέρφια, είχε πει ότι μόλις είχε αναλάβει ο Καποδίστριας, ενημέρωσε τον Κωνσταντίνο, μόλις λοιπόν ανέλαβε ο Καποδίστριας, του είχε πει ότι οι καραβοκυρέοι και οι εφοπλιστάτες των νησιών, της Ίδρας, των Σπετσών κτλ. Έκαναν αιτήσεις και ζητούσαν πίσω τα λεφτά που έβαλαν για τον αγώνα από ένα κυβερνήτη που είχε βάλει υποθήκη τα κτήματά του στην Κέρκυρα για να εξασφαλίσει την επιβίωση των προσφύγων απειρούμενοι. Γιατί λοιπόν αυτές οι επιτροπές δεν γνώριζαν για τον πατέρα του και έπρεπε να τους πείσει και να τους φέρει και μάρτυρες? Η απάντηση είναι απλή. Για τον ίδιο λόγο που πήγαν να κρεμάσουν τον Κολοκοτρώνη. Για τον ίδιο λόγο που κατέστρεψαν οι Γάλλοι το τυπογραφείο του Φιλίμωνα. Για τον ίδιο λόγο που άφησαν αμετάφραστη την ανέρεση του Σπηλιάδη για 70 χρόνια και ανέκδοτη για 180. Και για τον ίδιο λόγο που το καποδιστριακής έμπνευσης βιβλίο του Ιακουβά Κυρίζου Νερουλού παραμένει αμετάφραστο για 193 χρόνια. Είναι κατακλείδη, γιατί εάν ζούσε ο Εμμανουήλ Παπάς θα ήταν στο πλευρό των Υψηλάνδιδων και του Καποδίστρια. Όπως και όλοι οι φιλικοί που η νέα τάξη πραγμάτων στον Μποριά κατά τη διάρκεια της Επανάστασης τους έβαλε στο περιθώριο. Αηδιασμένος ο Τσακάλοφ με τη δολοφονία του Καποδίστρια, το Πάσχα του 1832 σηκώθηκε και έφυγε από τον Άχλιο και πήγε στη Μόσχα, όπου και πέθανε χωρίς να επιστρέψει ποτέ και χωρίς να γράψει ούτε λέξη για τις κοσμοϊστορικές στιγμές του έθνους που είχε ζήσει και υπήρξε πρωταγωνιστής. Και ο Ξάνθος, ο Εμμανουήλ Ξάνθος, αυτή η τρομερή μορφή της φιλικής εταιρείας και της παλιγενεσίας, στον οποίο οφείλουμε το πολυτιμότατο αρχείο του με δεκάδες επιστολές των πρωταγωνιστών της Επανάστασης, έζησε πάμπτωχος τα στερά του χρόνια στο περιθώριο των εξελίξεων. Και τώρα ερχόμαστε στο διατάφτα. Άραγε, ποια θα ήταν η άποψή μας για την τρέχουσα ιστορία, αν αυτή είχε συνδιαμορφωθεί με πηγές οι οποίες συνειδητά έχουν πεταχτεί κάτω από το χαλί της ιστορίας, με πηγές ικανές να ανατρέψουν ένα καθεστωτικό ιστορικό αφήγημα και να οδηγήσουν σε μια άλλη ανάγνωση της ιστορίας που διαμορφώνεται από τα γεγονότα και όχι από την κατατοδοκούν ερμηνεία τους, όπως συμβαίνει τα τελευταία δεκάδες χρόνια. Κοιτάξτε να δείτε ποιο είναι τώρα το θέμα, ότι στην περίπτωση του Εμμανουήλ Παπά το θλιβερό για την ελληνική ιστοριογραφία είναι ότι για την επανάσταση στη Μακεδονία υπάρχει ένα πολυτιμότατο πρωτογενές υλικό, το αρχείο του Ιεροδικείου Θεσσαλονίκης, 337 κώδικες, όλοι σε καλή κατάσταση, που καλύπτουν μία περίοδο 217 ετών. Το αρχείο του Ιεροδικείου Βερίας Ναούσης δημοσιεύθηκε το 1954 από τον Ιωάννη Βαζραβέλη, που περιλαμβάνει 414 έγγραφα, αλλά έχει διασωθεί με κινηματογραφικό τρόπο και το αρχείο του Εμμανουήλ Παπά και της οικογένειάς του. Ο κύριος όγκος των εγγράφων αυτών του αρχείου προέρχεται από δύο πηγές, προσβάσιμες σε κάθε επιστήμονα, σε κάθε ιστορικό επιστήμονα: την Ιστορική και Αθολογική Εταιρεία και το Τμήμα Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Τα έγγραφα της δεύτερης πηγής είναι κυρίως τα στοιχεία που συγκέντρωνε επί μακρό χρονικό διάστημα ο τελευταίος γιος, ο Κωνσταντίνος, που τον είδαμε να κάνει αυτή την προσπάθεια για να αναγνωριστεί η θυσία του πατέρα του και της οικογένειάς του, λοιπόν, και τα οποία έγγραφα κατέθεται συνεχώς στις αρμόδιες επιτροπές έως και την τελική δικαίωση των θυσιών του, με την αναφορά της 8ης Ιουνίου του 1865 προς την Εναθήνες Σεβαστήν Επιτροπή του Αγώνος. Βεβαίως μερικά από τα έγγραφα αυτά είχαν γίνει και πιο μπροστά γνωστά σε δημοσιεύσεις από αρχεία τρίτων πηγών, όπως είναι τα έγγραφα του Αγίου Όρους, το αρχείο της Ίδρας, των Σπετσών κτλ. Έτσι λοιπόν φτάσουμε στο σημείο που το 1980 ο αείμνηστος Απόστολος Βακαλόπουλος, στο μνημειώδες έργο του για την ιστορία και το αρχείο του Παπά, παραθέτει χρονολογικά 77 έγγραφα, και εδώ προσέξτε, μέσα από τα οποία μπορούμε να παρακολουθήσουμε μέρα με τη μέρα, εκτός από τα βιογραφικά στοιχεία και τα οικογενειακά του Εμμανουήλ, όλη την τιτάνια προσπάθεια για την επικράτηση της Επανάστασης στη Μακεδονία από το Μάρτιο του 1921 έως και το ολοκαύτωμα της Κασάνδρας στα μέσα Νοεμβρίου του ιδίου έτους. Επίσης, ο Βαγκαλόπουλος παραθέτει και πολλά έγγραφα που αφορούν τον Αναστάσιο Παπά και την οικογένειά του. Θέλω
να κλείσω, γιατί πολλές φορές αναφερόμαστε στα αρχεία, αλλά δεν διαβάζουμε τις επιστολές, δεν διαβάζουμε τα έγγραφα που είναι τα γεγονότα αυτά καθεαυτά. Λοιπόν, είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι, οι παραδουνάβιες ηγεμονίες, η πάλε ποτέ περιοχή της Βεσσαραβίας, η Νότια Ρωσία, η Βιέννη, η Βουδαπέστη, η Κωνσταντινούπολη, υπήρξαν προνομιακό πεδίο δράσης των μελών της Φιλικής Εταιρείας για την προετοιμασία της Επανάστασης. Ποια συνέχεια από τη Γαλλική Επανάσταση και ποια συνέχεια από την Αμερικανική Επανάσταση? Η Ελληνική Επανάσταση υπήρξε ένα αυτόνομο, κατακλυσμιαίο, πανευρωπαϊκό γεγονός και δεν ήταν συνέχεια καμιάς άλλης επανάστασης. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη Κάρτσια. Να είσαι καλά. Σου δώσαμε πολύ χρόνο, γιατί πρόσφατα ακόμα και κανάλια της Βόρειας Ελλάδος που ήρθαν στο χωριό που λέγεται Εμμανουήλ Παπάς δεν σας δώσανε παρά 2 λεπτά να μιλήσετε. 2,5 λεπτά. 2,5 λεπτά. Να μην πούμε ονόματα. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Από την Ανατολική Μακεδονία που ήμασταν λίγο πριν, Σέρες, Χαλκιδική κλπ, πάμε στην Δυτική Μακεδονία να δούμε τι έγινε εκεί πέρα και ποιους ανθρώπους έχουμε εκεί πέρα στη Βλάστη, την Κοζάνη και όλα αυτά τα πανέμορφα μέρη της Δυτικής Μακεδονίας. Μαζί μας είναι ο Στέφανος ο Βαβούρας. Από εκείνα τα μέρη κατάγεται, από την Βλάστη. Στέφανε, τι έχουμε από εκεί? Γεννήθηκα στη Βλάστη και κάποια στιγμή πήγα μεγάλο στο χωριό. Γεννήθηκα, με πήραν μικρό γονείο και πήγα μεγάλο και είδα στην αυλή, και μια αυλή εκεί πίσω από την εκκλησία, πίσω από ένα αναγνωστήριο, τον Ανδριάντα του Γιάννη Φαρμάκη. Θυμήθηκα τότε ότι στο σχολείο ακούγαμε ότι ο Γιάννη Φαρμάκη μαζί με τον Γεωργάκη Ολυμπίου έδρασαν την περίοδο τη Παναστάσεω του 1821, που αν θυμάμαι καλά, όπω μου είπε και εσύ, ότι ήταν περίπου η 200η Επανάσταση και αυτή ήταν τελικώ και η επιτυχή, παρότι αργότερα είχε διάφορα προβλήματα. Προσφάτως λοιπόν, επειδή άκουσα αρκού αυτή την περίοδο φέτος αρκετά για την Επανάσταση, άκουσα πολλά για τους αγωνιστές και κυρίως ότι η Επανάσταση ξεκίνησε η μεγάλη στην Μολδοβλακία, στο Ιάσιμο και την Ξυλάνδη, και βρήκα κάποια στοιχεία για τον Ιωάννη Παρμάκη και τον Γεωργάκη Ολύμπιο. Κάποιοι συμπατριώτες μου βλατσιώτες έχουν διοργανώσει διάφορες εκδηλώσεις για προσωπικότητες του χωριού της Βλάστης, μεταξύ των οποίων και διάφοροι άλλοι ευεργέτες, όπως ο Δούμπας, ο οποίος θεωρείται πολύ ισχυρό πρόσωπο στην Αυστρία. Έμαθα λοιπόν ότι ο Γεωργάκης Ολύμπιος και ο Παρμάκης έδρασαν μαζί το πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και βρήκα στοιχεία για τη δράση αυτή. Ρώτησα κάποιον από αυτούς τους συγχωριανούς μου. Επειδή η Βλάστη, το λιβάδι Αλασόνος, από όπου κατάγεται και γεννήθηκε, όπου γεννήθηκε ο Γεωργάκης Ολύμπιος, ο Τύρναβος και άλλες περιοχές έχουν πολύ στενή συνεργασία, υπήρχαν αγρότες, κτηνοτρόφοι της Βλάστης που πήγαινε ερχόταν σε αυτές τις περιοχές. Η Βλάστη ήταν πολύ μεγάλο παιδί, ήταν κομμόπολη σε εκείνα τα χρόνια, πρέπει να έχει πολύ μεγάλο πληθυσμό. Σκέφτηκα μήπως έχουν κάποια σχέση μαζί τους. Και μου επιβεβαίωσε ένας ξάδερφος από εκεί από τα δύο σόγια ότι ο Γεωργάκης Ολύμπιος και ο Γιάννης Φαρμάκης ήσαν ξαδέρφια. Γι' αυτό και η δράση τους ήταν τόσο στενό συνδεδεμένη μαζί. Από τα τέλη λοιπόν Ιουλίου, όταν είχε πάψει, διαβάζω τώρα το κείμενο που υπάρχει σε κάποιο βιβλίο που φαίνεται ότι υπάρχει και στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, θα το πρότερα σε το στείλω. Επιγράφεται η εσχάτη αντίσταση στη μονή του Σόρ, του Τσέχη, είναι συγκλονιστικό. Σεπτέμβριο του 1821, από τα τέλη Ιουλίου, όταν είχε πάψει κάθε αντίσταση στη Μικρή και στη Μεγάλη Βλαχία, θα θυμίζουμε ότι στη Μικρή και στη Μεγάλη Βλαχία υπήρχε εξαιρετικό μεγάλη κοινότητα πληθυσμού ελληνική, μεγάλο ελληνικό πληθυσμό, ο αγώνα λοιπόν περιορίστηκε στα βουνά τη Μολδαβία. Εκεί το ισχυρό επαναστατικό σώμα του Ολύμπιου και του Φαρμάκη και μικρές επαναστατικές ομάδες που συνέπραταν μαζί του παρενοχλούσαν τον εχθρό αδιακόπως σχεδόν, αν και ο ίδιος ο Ολύμπιος εξακολουθούσε να είναι άρρωστος από τη μάχη του Δραγατσανίου και συχνές ήταν οι συμπλοκές ή και μεγαλύτερες συγκρούσεις με τυπικά αποσπάσματα. Οι φήμες για τις συμπλοκές και τις συγκρούσεις αυτές εξογκώνονταν και ανέβαζαν σε χιλιάδες ανδρών της απόλυσης των Τούρκων και γαλλόγους υπηκού. Έτσι, ο Αθανάσιος Ξόδηλος, κάποιος ιστορικός υποθέτω ή κάτι άλλο, σε επιστολή του από 23 Σεπτεμβρίου του 1821, που αναφέρεται σε γεγονότα του Ιουλίου και του Αυγούστου, γράφει από το Ρένι
προς τους εφόρους της φιλικής εταιρείας στην Οδυσσό. Ο ήρωος Ολύμπιος εις τα βουνά της Μολδαβίας κατέστρεψε και τετάρτην φοράν χιλιάδας βαρβάρων όπου εκκινούνται εναντίον του με νίκην Λαμπράν, νίκην του Ολυμπίου. Από το τέλος Αυγούστου, ο Ολύμπιος, που ήδη είχε αναρρώσει, απεφάσισε να εγκαταλείψει την ορεινή μορφή της Βράντσας, όπου δεν μπορούσε πλέον να διατηρεί τον χειμώνα το ηθικό και να προχωρήσει προς τα παιδινότερα, επιχειρώντας με την πορεία επικίνδυνη να φτάσει, με πορεία επικίνδυνη να φτάσει στην Βερσαραβία, συμφώνως προς το αρχικό του σχέδιο. Το υψηλό πρόνημα του Ολυμπίου εκφράζεται με την προκήρυξη που εξέδωσε στις δύσκολες εκείνες ημέρες. Ανδρείοι Έλληνες, όλοι μας, ευγενείς αδελφοί, υποκύψαμε σε μια τρομερή μοίρα. Από τους ομοδόξους γείτονές μας, εκείνοι που μας υποσχέθηκαν βοήθεια μας εγκατέλειψαν. Οι άλυμες συκοφαντίες χαρακτήρισαν σαν έγκλημα τους αιμοθαγείς αγώνες μας για τη θρησκεία μας και την ύπαρξή μας. Ψηλά τα κεφάλια, αδέρφια. Δείξτε τους πως είστε αντάξιοι των προγόνων μας. Εσώσαμε εν τούτης την τιμή μας. Η Ευρώπη εγνώρισε τους γιους της Ελλάδος. Η βοήθεια που υποσχέθηκε η Ρωσία έρχεται αργά για μας. Εμπρός, αδέρφια. Ας πεθάνουμε κοιτάζοντας άφοβα τον θάνατο στα μάτια. Ζήτω η θρησκεία μας και η ελευθερία της Ελλάδος. Θάνατος στους βαρβάρους. Γεωργάκης Ολύμπιος. Αυτός είναι χριστιανός, που πονέσεις. Αλλά ταυτοχρόνως και Έλληνας. Δεν είναι κάποιος που δεν αγωνίζεται έτσι για την πλάκα. Έχει βαθιά συνείδηση ότι είναι Έλληνας. Και αποδεικνύεται από αυτό το σημείωμα. Οι περισσότεροι από τους στρατιώτες, ιδίως οι προηγούμενοι από τις γειτονικές περιοχές, γιατί υπήρχαν πολλοί που ήταν από την Βουλγαρία, από την Σερβία, εκείνη την περίοδο που εμάχονται και αυτοί, που δεν ήθελαν να απομακρυνθούν από αυτές, αλλά και έβλεπαν τον κίνδυνο αυξημένο, εγκατέλειψαν το σώμα. Και απέμεινε έτσι ο Ολύμπιος και ο Φαρμάκης με 350 περίπου άνδρες, και με αυτούς κλείστηκαν προσωρινό στη μονή Νάμτσου, και από εκεί μετακινήθηκαν στη μονή Σέκου, που απήχε 24 ώρες από το Ιάσιο. Και βρισκόταν σε στενή κοιλάδα, τριγυρισμένη από κατάφυτα βουνά, με μόνη είσοδο, η οποία βρισκόταν, μόνο μία είσοδο στην βουνή, η οποία βρισκόταν κάποια χιλιόμετρα μακριά από την είσοδο της μονής. Ο Φαρμάκης με τους περισσότερους στρατιώτες ανέλαβε την φύλαξη της εισόδου της κοιλάδας. Ο Ολύμπιος με τους υπολείπους έμεινε στον χώρο της μονής. Η μονή βέβαια ήταν ένα μεγάλο συγκρότημα που είχε πολλά κτίρια. Εναντίον τους κινήθηκαν από το Ιάσιο 6.000 Τούρκοι με αρχηγό τον Σελίχ Πασά. Έστειλαν στις 5 Σεπτεμβρίου ένα απόσπασμα από 300 πτήσεις για να ενεργήσει αναγνώριση στην περιοχή. Το απόσπασμα αυτό έπεσε σε ενέδρα που είχε στήσει προωθημένο τμήμα, πρότυπο του Φαρμάκη από 50 άνδρες, υπό τον εμπειροπόλεμο πλατηγό Γιώργο Κολαούς, για να αγκάσει την ατραπή σε φυγή, αφήνοντας 200 νεκρούς και 3 εχμαλώτους. Ο Ολύμπιος και ο Φαρμάκης πληροφορήθηκαν από τους εχμαλώτους αυτούς ότι η ισχυρή δύναμη των εχθρών είχε φτάσει ήδη σε απόσταση 6 ώρων και ετοιμαζόταν να επιτεθεί. Σκέφτηκαν τότε ότι έπρεπε να εγκαταλείψουν τη μονή. Αλλά ο Ολύμπιος ήθελε να διασχίσουν τη Μολδαβία για να φτάσουν στη Βεσσαραβία. Ο Φαρμάκης και ο Βλάδεν υπεστήριζαν ότι ήταν αδύνατο σχεδόν να διασχίσουν τη Μολδαβία, όπου υπήρχε τότε πολυάριθμο τουρκικό στρατό, και ότι έπρεπε να διαφύγουν στην Αυστρία, από όπου τους χώριζε μικρή απόσταση. Δεν δεχόταν όμως ο Ολύμπιος να καταφύγει στην Αυστρία, πιστεύοντας ότι εκεί θα συλληφθεί. Και έτσι, από αλληλεγγύη, ο πιστός του Φαρμάκης, φίλος, εξάδελφος μάλλον, και άλλοι απεφάσισαν μαζί να μείνουν μαζί του στη μονή. Όπως γράφει ο Φιλίμων, αντιμετώπισε ο Ολύμπιος και μια σκέψη να γυρίσουν πίσω στα βουνά της Βράντσας, απεφάσισε όμως τελικώς να παραμείνει στη μονή Σέκου, επηρεασμένος και από επιστολή του επισκόπου του Ρώμανου, σταλμένη ίσως επί εισηγήσει των Τούρκων. Για να τον έχουν ίσως σε συγκεκριμένη περιοχή κλεισμένο, θυμωμένο, όπου του απευθυνόταν έκκληση να παραμείνει στη μονή για να αποφευθεί αρπαγή των ιερών κοιμηλίων από τους Τούρκους. Το σχέδιο της άμυνας του χώρου της μονής στηριζόταν κυρίως στον υπολογισμό ότι θα ήταν δυνατόν να αποκτηθούν οι επιθέσεις των Τούρκων στην είσοδο της κοινής κοιλάδος. Αγνοούσαν, φαίνεται, οι αρχηγοί του επαναστατικού τμήματος την ύπαρξη μονοπατιών που οδηγούσαν από τα βουνά στο εσωτερικό της κοιλάδος. Οι Τούρκοι στις 6 Σεπτεμβρίου έστειλαν 600 άνδρες που συγκρούστησαν κοντά στην είσοδο της κοιλάδος, πιθανότατα με στρατιώτες του Φαρμάκη και του Βλάδεν, χωρίς αξιόλογο αποτέλεσμα. Στις 8 Σεπτεμβρίου άρχισαν την κύρια επίθεσή τους, χρησιμοποιώντας τα ορεινά αυτά μονοπάτια στην προώθηση των ανδρών τους. Μας θυμίζει λίγο τον Εφιάλτη, και αναφέρεται και εδώ. Οδηγημένο παρεντοπίων εφιαλτών από μονοπάτια κατεβαίνει ενώπιον του Σέκου το κύριο σώμα των Τούρκων, όπως γράφει ο Φιλίμων.
Ο Ολύμπιος, μόλις είδε ξαφνικά να πλησιάζουν τα πρώτα τμήματα των Τούρκων, τοποθετήθηκε με τους άνδρες του στις επάρξεις της δομής και τα εύστοχα πυρά του κράτησαν τα αρχικά τμήματα έξω από την δομή. Ο Φαρμάκης, που είχε υπερφαλαγγιστεί από το κύριο σώμα των Τούρκων, άρχισε να υποχωρεί με το τμήμα του και πολεμώντας κατόρθωσε να φτάσει στην δομή, όπου μπήκε τη νύχτα και σώθηκε με το τμήμα του Ολύμπιου. Γιατί είπαμε ότι είχαν καλύπτανε την είσοδο της Κοιλάδος, αλλά εκεί κατέβηκαν από τα μονοπάτια από κάποιους τοπικούς εφιάλτες. Την ίδια νύχτα, ο Βλάδεν και ο Κολαούζ διέφυγαν από την Μονή στα γύρω δράση και από εκεί στην Αυστρία. Από το πρωί της επομένης, 9 Σεπτεμβρίου, άρχισε η πολιορκία της Μονής από τους Τούρκους που έβαλαν εναντίον των πολιορκημένων με ένα κανόνι και τα ατομικά τους όπλα. Οι Έλληνες, τοποθετημένοι σε κατάλληλες θέσεις, τους αντιμετώπιζαν με πυροβολισμό εύστοχο. Ο Ολύμπιος βρισκόταν με 11 ή 17 πιστούς συμπολεμιστές επάνω στο κοντοστάσιο της Μονής, όπου είχε μεταφέρει πυρομαχικά. Ο Φαρμάκης με περισσότερους στρατιώτες κατήχε τις άλλες θέσεις. Σε κάποια στιγμή της μάχης, την ημέρα της 9 Σεπτεμβρίου, έγινε το πιο ένδοξο επεισόδιο του αγώνα της Μολδοβλακίας. Ο Ολύμπιος, απομονωμένος με τους συντρόφους του επάνω στο κοντοστάσιο, απειλημένος και από πυρκαγιά που προέρχεται από άγνωστη αιτία να εχμαλωτιστεί, υπό συνθήκες που δεν γνωρίζουν πώς προέρχεται η πυρκαγιά, διατηρώντας ακραίο φρόνημα στρατιωτικής τιμής και πατριωτικής αδιαλαξίας, έτσι γράφει το κείμενο, μετά των Τούρκων ισουδέναν ερχόμενος λόγων, κάλεσε τότε τους συμπολεμιστές του να φύγουν όσοι θέλουν, και αφού εκείνοι αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν τον αρχηγό τους εμπρός στο θάνατο, πυροβόλησε βαρέλι πυρίτιδος και ανατινάχθηκαν όλοι στον αέρα με το κοντοστάσιο μαζί με τους Τούρκους που βρέθηκαν και κοντά. Δεν είναι η μόνη φορά που το βλέπουμε αυτό, Στέφανε, να συμβαίνει. Πολλές φορές το έχουμε δει. Και στην Κρήτη και στην Ήπειρο, στο Σούλι και παντού. Έτσι το έχουμε δει. Είναι η πράξη. Στην Άουσα οι γυναίκες, έτσι. Ναι. Είναι τα πάρα πολλά ολοκαυτώματα των Ελλήνων. Ο Φαρμάκης, μόνος έκτοτε αρχηγός των εγγυήσεων των επαναστατών, εξακολούθησε την αντίσταση επί 14 ημέρες. Άγριες επιθέσεις επί 4 μέρες αποκρούστησαν. Η άμυνα των Ελλήνων ήταν αποφασιστική και αποτελεσματική. Όταν έσπασε η πόρτα της Μονής, ο Φαρμάκης διέταξε και χειρίστηκε με σκοτωμένα άλογα Τούρκων. Υπήρχαν σκοτωμένα άλογα, τα χρησιμοποίησαν μάλλον ως φράγμα. Επί 4 μέρες εξακολούνταν νέες επιθέσεις του Τούρκου, ενισχυμένες και με νέες δυνάμεις, οι οποίες και αυτές αποκρούσαν από τους ομοιωμένους Έλληνες. Ο Σελίκ Πασά έστειλε τότε και άλλες ακόμη δυνάμεις και 4 κανόνια. Ύστερα από σκοτρό βομβαρδισμό, εξαπέλυσε γενική επίθεση των Τούρκων. Ο Φαρμάκης διέταξε τους πολεμιστές του να σταματήσουν τους πυροβολισμούς και άφησε έτσι τους Τούρκους να πλησιάσουν στην κεντρική πύλη της Μονής. Τότε ο ίδιος και 160 στρατιώτες του ενήργησαν εκμηδιαστική ορμητική επίθεση, προκάλεσαν βαριές απώλειες επιτυχημένους και τους ανάγκασαν να υποχωρήσουν αφήνοντας και μια σημαία. Νέα επίθεση των Τούρκων είχε εκτρότερη επιτυχία και τους πήξε 400 νεκρούς. Εξακολούθησε ερμητική επίθεση 100 γενιτσάρων αντίον της κεντρικής πύλης της Μονής. Συγκρούστηκαν, αποκρούσε όμως και αυτή από τα σφοδρά πλά των αμυνωμένων. Από τους επιτυχημένους, 72 σκοτώθηκαν και άλλοι τράφηκαν σε φυγή, γράφει εδώ ο ιστορικός. Έπειτα από τις αλπάνες αυτές αποτυχίες, ανέτησαν οι Τούρκοι στον αυστριακό διπλωματικό υπάλληλο Βολτ να επιδιώξει συνεννόηση με τους πολιορκημένους. Εν τω μεταξύ, τα τρόφιμα των Ελλήνων είχαν εξαντληθεί, τα πυρομαχικά του πλησίαζαν να εξαντληθούν και τους είχε απομείνει στη Μονή μόνο 235 πολεμιστές, οι περισσότεροι τραυματισμένοι, όπως και ο αρχηγός τους. Ο Φαρμάκης αυτό δηλαδή. Σε τέτοια κατάσταση, ο πολιορκημένος Φαρμάκης δέχτηκε να συζητήσει με τον Βολφ, αυστριακός, και συναντήθηκε μαζί του έξω από τη Μονή, αφού είχαν πάψει πυροβολισμοί για τα δύο μέρη. Ο Φαρμάκης στη συζήτηση με τον Βολφ πρότεινε αρχικώς να επιτραπεί η αναχώρηση των εγγυήσεων από τη Μονή με τα όπλα τους, χωρίς κανένα περιορισμό ή τουλάχιστον η μετακίνησή τους προς τα αυστριακά σύνορα, όπου να καταθέσουν τα όπλα τους, ζητώντας καταφύγιο στην Αυστρία. Οι Τούρκοι όμως δεν δέχτηκαν τις προτάσεις του Φαρμάκη και απεφάσισαν τελικώς να περιμένουν τον Σελίκ Πασά, ο οποίος έφτανε την επόμενη μέρα με 4.000 άνδρες και 4 κανόνια. Άλλα, να πούμε λοιπόν, Στέφανε, εδώ πέρα ότι αυτό το καταφύγιο στην Αυστρία το έχουμε πληρώσει πολλές φορές πανάκριβα. Το έχουμε δει και με τον. Παρότι όμως εκείνη την περίοδο η Αυστρία ευνοείται από βλατσιώτες και από άλλους ενεργέτες, όπως για παράδειγμα ο Βασίλος Μπέλιος, οι οποίοι έδωσαν πολλά. Το Κοινοβούλιο της Αυστρίας εκτίστηκε με σχέδια του Χάνσεν, Δανού αρχιτέκτονος, ο οποίος εστάλει στην Ελλάδα 8 χρόνια, πληρωμένος από τον Βούμπα.
και γύρισε και έφτιαξε το κοινοβούλιο της Αυστρίας κατά τα πρότυπα της ελληνικής αρχιτεκτονικής. Αυτό το βλέπουμε σήμερα στην Αυστρία και θεωρείται σημαίνον πρόσωπο της Αυστρίας. Ο γιος ενός φίλου που λέγεται Νίκος Λούμπας, όταν πάει στην Αυστρία, έχει θέση στο θεωρείο και παρακολουθεί τις εξαιρετικές και μοναδικές εκδηλώσεις της όπερας της Βιέννης, της φιλαρμονικής. Ναι, αυτό είναι το φαίνεστε που μας γυρνάνε πίσω, που μας προσφέρουν πίσω σαν αντιδάνεια για τα καλά που τους κάναμε. Και βέβαια ο Μέτερνιχ σε όλη αυτή την ιστορία είχε κρατήσει την πλέον ανθεληνική στάση, ο πλέον μισέλλην πολιτικός που πέρασε ποτέ το 19ο αιώνα από τα ευρωπαϊκά σαλόνια και μη. Έτσι ξεπλήρωσε τους ανθρώπους αυτούς που κάνανε την πρωτεύουσά του, την κάνανε μεγάλη. Ο Βοφ παρέδωσε τελικώς, υποτίθεται ότι συνεφώνησαν, παρεδόθη ο Φαρμάκης με την προϋπόθεση ότι θα οδηγηθεί και θα του δοθεί χάρης, θα πει για όπλος από τον Σουλτάνο. Εσφαγιάστηκαν οι σύντροφοί του, οι οποίοι κατάλαβαν και δεν ήθελαν να παραδοθούν, ήθελαν να πολεμήσουν. Αυτός για να μην τους χάσει όλους είπε μήπως κερδίσουμε τις ζωές μας. Φυλακίστηκε και αργότερα γράφει και αποκεφαλίστηκε στο Κωνσταντινούπολη. Δεν τα είδαμε αυτά και με το Ρίγα, λίγο παρακάτω, λίγο πιο νότια από εκεί την όλη ιστορία. Την ίδια περίοδο και ο Ρίγας. Μας αντιμετωπίζουν με την ίδια ρετσέτα συνέχεια και εμείς συνεχίζουμε να είμαστε φιλίκοοι των ξένων. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, Στέφανε. Δεν είμαστε μόνοι μας, ναι, αλλά και μπορούμε να το συνεχίσουμε διότι έχουμε τέτοια σημαντικά παραδείγματα που αν συνεχίσουμε να τα προβάλλουμε στον κόσμο και ανυψώσουμε το ειδικό του, θα σκεφτούμε και θα δούμε ότι ήμασταν ανέκαθεν όλοι αριθμότεροι και νικήσαμε πολυαρίθμους εχθρούς. Αρκεί εκείνη την κρίσιμη περίοδο να είμαστε όλοι μαζί. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε και με αυτήν εδώ την εκπομπή να δείξουμε, Στέφανε, όλους τους Έλληνες από όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό και ακριβώς λέγεται ελληνική η επανάσταση. Δεν λέγεται τοπική επανάσταση. Τοπικές γίνανε πολλές, 225 επαναστάσεις. Αυτή είναι μια πανεθνική επανάσταση. Στέφανε Βαβούρα από την Βλάστη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Καλή Λευτεριά. Από αυτό το γύρο μας για τους Έλληνες που βοήθησαν, που δούλεψαν, που ήταν πρωτεργάτες, που συμμετείχαν ενεργά στην επανάσταση από όλη την Ελλάδα, θα μπορούσε να λείπει ο μεγάλος βάρδος της Ελλάδος, ο Ρήγας Φεραίος, από τα προεπαναστατικά χρόνια ακόμα, εκείνος ο σπουδαίος βλάχος από το κέντρο της Θεσσαλίας που ανεβαίνει στο αδάμαστο πύλιο στη Ζαγορά, εκεί πέρα του άνθιμου Γαζί και όλα αυτά τα πράγματα. Και να λοιπόν ο σκηνοθέτης μας εκείνα από εκείνα τα μέρη, ο Κοσμάς ο Χατζιωαννίδης, που θα μας μιλήσει γι' αυτόν. Έλα, Κοσμά. Ο Ρήγας Φεραίος είναι μια φυσιογνωμία αντίθεση. Από νεαρή ηλικία έρχεται αντιμέτωπο, δείχνει ότι δεν μπορεί πλέον να ανεχθεί αυτή την πίεση μέσα σε αυτόν τον χώρο που λέγεται Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και δεν είναι μόνο οι σχέσεις που υπάρχουν μέσα στην κοινωνία, αλλά και οι βασικές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων. Φαίνεται καθαρά ότι οι συνθήκες ήταν τέτοιες που δεν μπορούσαν να καθησυχάσουν τα άτομα αυτά, τα οποία έρχονταν σε αντιπαράθεση με ό,τι γίνεται γύρω τους. Η σκληρότητα είχε αρχίσει να βγαίνει, να περνάει τα όρια. Και τώρα είναι και το θέμα η σκληρότητα από ποια πλευρά, από την πλευρά των Οθωμανών ή από την πλευρά των Ελλήνων, των αρματολόγων που μαζεύανε χρήματα κτλ. Όλα αυτά, άμα τα δούμε μαζί, δημιουργούσαν μια ασφυκτική κοινωνική πίεση στα μέλη της κοινωνίας και ένας από αυτούς ήταν και ο Ρήγας Φεραίος, ο οποίος στα 20 του χρόνια σκοτώνει στο Βελεστίνο έναν Τούρκο πρόκριτο επειδή του είχε συμπεριφερθεί δεσποτικά. Δηλαδή υπήρχε τέτοια αγανάκτηση μέσα στην κοινωνία που το παραμικρό θα μπορούσε να ανάψει φωτιά. Και τώρα κοιτάξτε, 20 χρονών παλικάρι που φέρθηκε δεσποτικά, δηλαδή μπορεί να του είπε πιάσε μου αυτό το... Ναι, σήκω από εδώ, τι κάθεσε κάτω, σήκω πάνω. Και αυτό το πράγμα, ας πούμε, έφερε τον νεαρό Ρήγα Φεραίο, να τον έφερε σε μια κατάσταση, τσακ, πυρ, πάμε αμέσως και τον σκότωσε. Και μετά καταλήγει... Στην ουσία ήταν μια σταγόνα που ξεχύλισε ένα ποτήρι, δεν ήταν αυτή η κουβέντα. Ναι, το θέμα είναι ότι αυτό το νεαρό παιδί των 20 χρόνων δεν ήταν, ας πούμε, κάτι, δεν είχε...
Να, σήμερα, στη σημερινή μας εποχή, τώρα πάρε την νεολαία που βρίσκεται 12 μήνες στην κλεισούρα. Σε ένα μικρό τσαχ μπορεί να γίνουν τα πάντα. Mm. Να ξεσπάσουν κατευθείαν. Δεν μπορείς να. Το λέω αυτό γιατί έχω και παιδιά αυτής της ηλικίας και βλέπω τι γίνεται. Δηλαδή προσπαθούμε να κρατήσουμε ήρεμα, να βρούμε μια εσωτερική αρμονία. Για εκείνη την εποχή τώρα όμως, που δεν είναι μόνο αυτό το που δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα επικοινωνίας, έτσι, σε τέτοιο βαθμό που υπάρχει σήμερα στη σύγχρονη κοινωνία, αυτή η καθημερινή επαφή με αυτήν την δεσποτική σχέση και με αυτήν την. Και όχι μόνο αυτό, ότι και τα προβλήματα τα οικονομικά και τα πολιτικά γινόντουσαν πιο έντονα και οι πιέσεις από όλη την περιφέρεια γύρω-γύρω από την Οθωμανική Αυτοκρατορία γινόταν πιεστική. Και έχεις μια ρώσικη, ένα ρώσικο στόλο, ο οποίος ας πούμε και ένα ρώσικο στρατό, ο οποίος συνέχεια προσπαθεί ας πούμε να έρθει σε συγκρούσεις, να δημιουργήσει, να ρίξει πετραδάκια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, να δημιουργήσει προβλήματα, και όχι μόνο οι Ρώσοι αλλά και οι υπόλοιποι, οι οποίοι ας πούμε έχουν τα δικά τους προβλήματα, που μετά από μετά τις εσωτερικές τους επαναστάσεις που είχαν, προσπαθούν και αυτοί να βρούνε να έρθουν σε μια ηρεμία. Δηλαδή το κλίμα σε όλη την Ευρώπη και στην Οθωμανική, στο χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι. Δεν κρατιέται. Ναι, είχαν επαναστατήσει και στην Ισπανία, Βόρεια, Νότια Ιταλία. Παντού είχε. Ναι. Αυτό, ναι. Για να δούμε το ότι στην Ρωσία το 1864 έγινε η απελευθέρωση των Μουζίκων. Εκεί τότε έγινε η απελευθέρωση. Και αυτό τι αμέσως δημιουργηθήκαν άλλα μέτρα και σταθμά. Ναι. Υπήρχαν τεράστιες ανάγκες από όλη την περιφέρεια γύρω γύρω από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όλος ο κόσμος ήθελε να μεγαλώσει τα σύνορά του. Να απελευθερωθεί ήθελε. Να απελευθερωθούν, οι λαοί θέλανε, ναι. Ναι. Άρα ένα μεγάλο εμπόδιο ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι κάτοικοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν αυτοί που υποφέρατε. Ναι. Μέσα σε όλο αυτό το φάσμα, τώρα βλέπουμε νεαρούς ανθρώπους όπως το Ρίγα Φεραίο, που ήταν μια διακεκριμένη προσωπικότητα, που εξελίσσεται μέσα σε όλη αυτή την περιδαταποθήκη της εποχής. Και ξεκινάει, φτάνει στο Λιτόχωρο, από το Λιτόχωρο πάει στο Άγιον Όρος, από εκεί έρχεται σε επαφή με τη Φιλική Εταιρεία, έρχεται σε επαφή με τις επαναστατικές δυνάμεις. Η Φιλική Εταιρεία ακόμη δεν υπήρχε. Αλλά υπήρχαν, εκτός από τις Φιλικές, δεν ήταν μόνο η Φιλική Εταιρεία. Έγινε μετά, υπήρχαν οι άλλες εταιρείες. Υπήρχαν άλλες αδελφότητες, τα λέγαμε, οι οποίες παίζαν αυτόν τον ρόλο. Mm-hmm. Και έχουμε ένα τεράστιο φιλελληνικό κίνημα σε όλη την Ευρώπη. Τεράστιο. Και αυτό, αν υπολογίσουμε ότι ξεκινάει από τους σχολαστές μέσα στα μοναστήρια, από τους καλόγερους που διαβάζανε τα συγγράμματα που είχαν φτάσει μέσα στα μοναστήρια κτλ. Και αυτή η γνώση αρχίζει και πλαταίνει. Έχουμε τον Λούθυρο πριν κάποιους αιώνες που ξεσπάει και έχουμε ας πούμε αυτόν την διαμαρτυρία απέναντι στην Παπική Εκκλησία, που η Παπική Εκκλησία ήταν το κόκκινο μαντίλι για τους Ορθόδοξους, γιατί δεν τους βοήθησαν ποτέ. Γι' αυτό και βρήκε και η Ρώσικη Εκκλησία, βρήκε η Ρώσικη, το Ρώσικο στοιχείο, βρήκε με πολύ έφορο έδαφος εκεί και χρησιμοποιήθηκε και το χριστιανικό αίσθημα του ελληνικού λαού. Γι' αυτό και πολλές φορές μπορούμε να δούμε ότι ο χριστιανισμός, η θρησκευτικότητα των Ελλήνων δέθηκε και με τις επαναστατικές ιδέες, με την απελευθέρωση του γένους. Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι οι χριστιανικές δυνάμεις δεν βοηθήσανε τους χριστιανούς που αμάχονταν τους μουσουλμάνους Τούρκους. Έτσι, η Ιερά Συμμαχία, δηλαδή οι χριστιανοί, ήταν υπέρ του μουσουλμάνου του Σουλτάνου και του μουσουλμάνου στην Αραβία. Άλλη ιστορία αυτή. Έτσι, αυτό είναι πάνω. Άλλο η πολιτική, άλλο η θρησκεία, μην τα μπλέκουμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εκτός... Έπαιξαν ρόλο αυτά. Ναι. Και βλέπουμε ότι ο Ρήγας Φεραίος, ξεκοιτώντας σε όλη αυτή την... όλη αυτή την πορεία, γίνεται ένας από τους μεγαλύτερους επαναστάτες του γένους. Δηλαδή γίνεται εμπνευστής. Εμπνέει. Όταν μετά από μια
όταν ο Μαυρογέννης αποκεφαλίστηκε ως υπέτειος της ΣΥΤΑΣ, ο Ρήγας κατέφυγε στη Βιέννη, έτσι, μετά το Ρουσοτουρκικό πόλεμο εκεί πέρα το 1790, ο Ρήγας κατέφυγε, ας πούμε, στη Βιέννη. Και εκεί, από εκεί αρχίζει, έκανε έδρα τη Βιέννη και από εκεί φτιάχνει την επαναστατική του δραστηριότητα. Μην ξεχάσουμε και το άλλο, ότι και στη Γιουγκοσλαβία, όπως πηγαίνουμε στον κεντρικό δρόμο της προς το Βελιγράδι εκεί, έχουμε, ας πούμε, το άγαλμα, έχουμε ένα τεράστιο άγαλμα και μια αναφιέρμα στο Ρήγα Φεραίων. Ναι, αφού τον σκότωσαν και τον έγδαραν και του βγάλαν τα μάτια του, κάναν άγαλμα, ναι. Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά τα μεταγενέστερα, αυτά πώς να σε κάψω Γιάννη, να σε λείψω μέλη, τα ξέρουμε από τα συστήματα αυτά. Έτσι είναι αυτά. Αλλά αυτή είναι και η ιστορία του ανθρώπου αυτού, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο και ήταν το ιδιαίτερο που είχε ο Ρήγας Φεραίος. Έβλεπε, ας πούμε, με την απελευθέρωση του γένους, έβλεπε και την απελευθέρωση όλων των Βαλκανίων. Ναι, όλων των λαών των Βαλκανίων, ναι. Όλων των λαών των Βαλκάνιων, και έβλεπε ένα πολυσυλλεκτικό κράτος, θα λέγαμε, σε όλα τα Βαλκάνια, τα οποία θα ενωθούν και θα είναι ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ναι, τα χριστιανικά κράτη των Βαλκανίων, τα οποία θα πηγαίνανε κόντρα στο ποδάρι του Μουσουλμανίκου. Το οποίο το σκέφτηκε μετά ο Καποδίστριας και το πρότεινε και ο Καποδίστριας προς τον Τζάρο αυτό. Το πρότεινε, αλλά περισσότερο ήταν ο Καποδίστρας, έχω την εντύπωση, ότι το έκανε περισσότερο για να ενισχύσει τη θέση του, να υπερασπιστεί η Ρωσία το ότι η ελληνική επανάσταση είναι κάτι διαφορετικό από αυτές που γίνονται εκεί. Ναι. Δεν είναι μόνο κοινωνικοπολιτική. Εντάξει, εγώ δεν μεγάλη κουβέντα, απλώς θα σταθώ στο Ρήγα για να πούμε δύο πράγματα και μόνο αυτά τα δύο να έκανε μόνο στη ζωή του. Τη χάρτα του Ρήγα Φεραίου, που ακόμα και σήμερα μαθαίνουμε γεωγραφία και ιστορία με αυτήν, και τον Θούριο που έγραψε, που τον τραγουδούσαν όλοι οι Έλληνες σαν εθνικό ύμνο εκείνη την εποχή. Σήμερα είναι ό,τι πρέπει. Και ναι, που σήμερα θα ήταν, και να τον ξαναπούμε σήμερα, θα νομίζαμε ότι γράφτηκε για αυτά τα τελευταία χρόνια που μιλάμε, τα χρόνια των μνημονίων, θα είναι το ίδιο επίκαιρος. Μόνο αυτά τα δύο πράγματα να έκανε αυτός ο μεγάλος Θεσσαλός βλάχος, θα ήταν αξιομνημόνευτος. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σου, Κοσμά. Ναι, εντάξει, ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά. Πουλάκια κάθονται στον έλυμπο στη ράχη. Το να τυράει τα Γιάννηνα, τ' άλλο την Κατερίνα. Το τρίτο το καλύτερο μυρολογάει και λέει: τι είναι το κακό που πάθαμε οι μαύροι λαζέοι. Μας χάλασε ο Βελίπασάς. Μπροστά πηγαίνει τόλαινα και ο πίσω συνυφάδες. Και ο πίσω ο πίσω η Κόστενα με το παιδί στο χέρι. Σαν μήλο, σαν τριαντάφυλλο, σαν ερατζιά κομμένη. Βγαίνουν κυράδες, τις τηρούν από τα παραθύρια. Ποιες είναι αυτές όπου έρχονται στην πόρτα στο σαράι? Κυράδες, τι λογιάζετε? Κυράδες, τι τυράτε? Εμείς είμαστε κλέφτισες, γυναίκες των λαζέων. Βελί Πασάς αγνάντευε, στέκει και τις ρωτάει: γυναίκες, που είναι οι άντρες σας? Και οι καπεταναρέοι? Είναι ψηλά στον έλυμπο, ψηλά στα κυπαρίσια. Πάρτε τες τρεις, φλακώστε τες, βάλτε τες στο μπουντρούμι, την Κόστενα, την όμορφη. Φέρτε την στο χαρέμι. Δεν περσεύει ούτε βόρεια, δεν
Αν μου φύγεις μου πιες πει, δεν θα έχω δάκρυ ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις και τι είχες πει, μου ζητάς να λησκόνησω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εδώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Δεν θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει, μου ζητάς να μην ακούσω. Φεύγεις, φεύγεις. Ανάμεσα στους Έλληνες που πολέμησαν και έδωσαν τα πάντα για την Επανάσταση του 1821, δεν θα μπορούσαν να λείψουν οι Σαρακατσανέοι, αυτοί οι περήφανοι των αγράφων, τα αετόπουλα των αγράφων. Καλησπέρα κύριε Λεκάκη, από τη Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας. Η Θεσσαλονίκη είναι η έδρα της Ομοσπονδίας Σαρακατσάνων, που εκπροσωπούμε περίπου τους 500.000 Σαρακατσάνους που βρίσκονται στον ελλαδικό χώρο. Για να μιλήσουμε για την προσφορά των Σαρακατσανέων στον αγώνα του 21, να γνωρίσουμε όμως πρώτα ποιοι είναι οι Σαρακατσάνοι, τι ήταν οι Σαρακατσάνοι. Οι Σαρακατσάνοι, καταγόμενοι από Νότια Πίνδο, Άγραφα και Τσουμέρκα, ήταν μια νομαδική ποιμενική φυλή, σκηνίτες, το καλοκαίρι στα μεγαλύτερα βουνά της Ελλάδος και το χειμώνα στα Χυμαδιά. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, πριν από το 1821, διασκορπίστηκαν σιγά σιγά σε όλο τον Βαλκανικό χώρο. Γεννάται ένα ερώτημα. Ποια είναι η συμμετοχή των Σαρακατσάνων στον αγώνα του 1921? Είναι πολλοί οι παράμετροι. Καταρχήν, επιστημονικά τεκμηριωμένα, είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Γιατί είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο? Θα σας πω μόνο ένα γεγονός και από αυτό θα καταλάβετε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Το 1807, στην Αγία Μαύρα της Λευκάδας, οι οπλαρχηγοί Καραϊσκάκης, Κολοκοτρώνης, ο Καποδίστριας, ο Παπαδόπουλος του Ρωσικού στρατού ανακήρυξαν τον Σαρακατσάνο Αντώνη Καζαντώνη πολέμαρχο αρχηγό της προεπαναστατικής περιόδου. Έτσι. Εάν δεν είχε την ατυχία ο Κατσαντώνης να θανατωνόταν από τον Αλή Πασά ένα χρόνο αργότερα στα Γιάννενα, θα ήταν ο αρχηγός στην Επανάσταση στη θέση του Θοδωρού Κολοκοτρώνη. Από αυτό το γεγονός και μόνο αντιλαμβανόμαστε πως έπαιξαν οι Σαρακατσάνοι πρωταγωνιστικό ρόλο. Επίσης, δεύτερη παράμετρο που είναι βασική, ως γνωστόν, ως ποιμένες Σαρακατσάνοι, ως σκηνίτες, τα βουνά, τα κακοτράχαλα βουνά, τα ξέραν από πιθαμή σε πιθαμή. Και επειδή ο συγκεκριμένος πόλεμος ήταν κλεφτοπόλεμος, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η καθοδήγηση και η τεχνογνωσία που είχαν αυτοί οι σκηνίτες, ορισίβοι, ποιμένες, βοήθησε πάρα πολύ το στρατό. Διότι δεν γνωρίζαν από βουνά, και επειδή ο πόλεμος ήταν κλεφτοπόλεμος, αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη ήταν η συνεισφορά τους. Κάτι αντίστοιχο έγινε και στο Μακεδονικό αγώνα στα βουνά της Μακεδονίας, που τα τσιλιγκάτα των Σαρακατσάνων ήταν τα γιατάκια των Μακεδονομάχων. Ας πάμε τώρα στα πρόσωπα τα οποία έδωσαν οι Σαρακατσάνοι στην Επανάσταση του 21. Μιλάμε για τον Γιώργο Καραϊσκάκη, τον αρχιστράτηγο του αγώνα, μιλάμε για τον Γεροδίπλα, τον ονό του Κατσαντώνη, μιλάμε για τον Γλιγόρη του Λιακατά, που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο και στην έξοδο του Μεσολογγίου, για τον Λεπενιώτη, για τον Χασιώτη,
για πάρα πολλούς οπλαρχικούς, οι οποίοι ήταν η ομάδα κρούσεως των αγωνιστών του 21. Φυσικά δεν ήταν μόνο η Σαρακατσάνη, και αυτό το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Όλοι οι συνέλληνες, σαν μία γροθιά, ακριβώς, πέτυχαν το θαύμα του 1821. Τώρα ερχόμαστε τα μηνύματα που κατ' εμάς στους Σαρακατσάνους δίνει αυτός ο αγώνας. Είναι πολλοεπίπεδα. Εμείς ένα-δύο θα αναδείξουμε αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι το εγώ και το εμείς του Μακρυγιάννη. Μία πολύ μεγάλη κουβέντα, η οποία έχει φτάσει την νεότερη Ελλάδα στο χείλο του γκρεμού, το εμείς. Πρέπει όλοι εμείς να καταλάβουμε ότι το εγώ πρέπει να μπει κάτω από το εμείς, γιατί το εγώ δημιουργεί μόνο προβλήματα στο ελληνικό έθνος. Και το δεύτερο μήνυμα, αυτό το puzzle, το ωραίο puzzle των αγωνιστών από όλες τις πληθυσμιακές ομάδες, οι οποίοι ενώθηκαν σαν μια γροθιά και πέτυχαν αυτό το απίστευτο θαύμα του 21, το οποίο έκανε θόρυβο σε όλη την Ευρώπη, πώς μπόρεσαν μια χούφτα Έλληνες μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς να μπορέσουν να εξεγερθούν. Και επίσης εκείνο το οποίο σε αντιδιαστολή με τη σημερινή κοινωνία, ότι αυτοί οι άνθρωποι πιστεύαν σε άειλα αγαθά, σε αρχές και αξίες, και όχι στα υλικά αγαθά που σήμερα ο νεοέλληνας έχει εγκλωβιστεί και πραγματικά τα θεωρεί ότι απαραίτητο συστατικό τη ζωή τους. Αυτά νομίζω τα μηνύματα είναι τα μηνύματα που πρέπει να λάβουμε κι εμείς και να μπορέσουμε να πάμε την Ελλάδα μας ψηλά. Φυσικά είχαμε την ατυχία και φέτος με τον κορονοϊό να μην μπορέσουμε να δώσουμε το στίγμα που πρέπει. Και δεν είναι τυχαίο, πριν από 100 χρόνια είχαμε τη Μικρασιατική καταστροφή. Δεν μπορέσαμε να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια. Φέτος στα 200 πάλι έχουμε πρόβλημα. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς σαν Ομοσπονδία Σαρακατσάνων θα κάνουμε πολύ μεγάλες εκδηλώσεις. Και αύριο, Τετάρτη 24 του μηνός, 8 η ώρα, κάνουμε μια πολύ μεγάλη διαδικτυακή εκδήλωση προς τιμή των προγόνων μας, οδή στους Σαρακατσάνους οπλαρχηγούς μας. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Μουτσιάνα. Σακαρακατσάνε μου, να σε καλά. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Λεχάκη. Καλή δύναμη σε εσάς και στο κανάλι σας για να αναδείξετε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δώσανε το βασικό συστατικό τους για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι, τη ζωή τους. Γεια. Το Αρχείο Πολιτισμού, κυρίες και κύριοι, στο 38ο αντάμωμα των Σαρακατσανέων. Εδώ ψηλά στα Περτουλιώτικα Λιβάδια, ανάμεσα σε Ελάτη και σε Περτούλη. Ένα συγκλονιστικό αντάμωμα, μια συγκλονιστική συνάντηση Ελλήνων, ίσως του πιο αρχαίου φίλου των Ελλήνων, των Σαρακατσάνων. Ελάτε μαζί μας. Κέντρα, κλειδιά παρμένα, γράψια λίγη μόνο σε μια γεια. Και όταν έχει ζήσει σαρακατσάνικη ζωή στην πλήρη έκφρασή τη, όταν βρίσκεσαι στα Πετρελώτικα Λιβάδια, όπου και οι σορλέοι πέρασαν, τα συναισθήματα εντείνονται. Και όταν βλέπει αυτό το σπουδαίο ανδρόμενο, η σκέψη σου, η ψυχή σου πλανάται επάνω στα βουνά τη Μακεδονία, στο Βέρμιο, στο Καμαξελάν, στο Μερίχοβο. Το γλέπεις κοινό, το γλέπεις εκείνο το βουνό. Cool.
Ακούσαμε λοιπόν για τους Σαρακατσάνους και πώς αυτοί και πόσοι και πώς αυτοί βοήθησαν στην Επανάσταση, την Εθνική Παλιγενεσία. Πάμε να ακούσουμε και για τους Βλάχους. Κοντά μας ο Αριστέας ο Γραμμόζης. Γεια σου Αριστέα. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα. Πάμε να μας πεις για τους Βλάχους, τους δικούς σου ανθρώπους. Τους Αρημένιους Βλάχους. Από τον Άριο Δία. Άριος και Μένος. Ναός Αρίου Διός, δεν το ξέρω στην Ελλάδα υπάρχει. Στην Ακρόπολη των Μολοσσών. Έξω από τα Γιάννενα, βορειοδυτικά των Ιωαννίνων. Αλλά δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Έλα, μπράβο. Ναι. Το 79 μου το έμαθες Γερμανός. Δεν το ήξερα κι εγώ, Γιαννιώτης, και δεν το ήξερα. Αυτά δυστυχώς είναι τα πράγματα στην Ελλάδα. Λοιπόν, οι Αρημένοι Βλάχοι, ήρωες του 21, με το μέγιστο, με το Ρίγα Φεραίο, το οποίο το μνημονεύουν σε όλα τα Βαλκάνια, όλοι οι λαοί. Όχι τα κράτη, οι λαοί. Τον φέρνουν και τον Γιωργάκη Ολύμπιο, Σταύρου Γεώργιος, Στουρνάρης Νικόλαος, Ράγκος Ιωάννης, Πρέφτης Γιάννης, Παπαγιάννης Γιώγας, Δικονόμας Κωνσταντίνος, Νικοτσάρα Νίκος, Νικόλαος, Νεομάρτυρος Τρικάλων, Μπουκουβάλας Δήμος, Μίτσος Γκόγκος, Μπανταλέξης Παύλος και Πέτρος. Μανάκης Αναστάσιος, Ζάγκας Γεώργιος, Παναγιώτης Ζήρδος, Δούκας Νεόφυτος, Διονύσιος ο Σκυλόσοφος, Γρίβας Θεόδωρος, Γκαντέλος Γιάννης, Αλέξιος Βλαχόπουλος, Βούλγαρης Ευγένιος, Βλαχάβας Ευθύμιος, Τζίμας Δημήτριος, Φαρμάκης Ιωάννης, Φλώρος Ιωάννης, Τσάπος Ιωάννης, Χατζιπέτρου Χριστόδουλος, Σταθάς Γιάννης, Παπαγιάννης Ζόγας και πάρα πολλοί άλλοι μικροί από το τρίγωνο Ήπειρο, Θεσσαλία, Μακεδονία. Όλοι αυτοί οι ήρωες, οποίοι λόγω της εργασίας κοινιόντουσαν στο τρίγωνο αυτό, ας πούμε. Φυσικά και έχουν σκορπίσει σε όλα τα Βαλκάνια. Και όπως κάνουμε μέχρι τη... Και είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε και στο προεπαναστατικό κίνημα τους Βλάχους μέσα, ο με πρωτοστάτη βέβαια όλων των Ελλήνων, τον μεγάλο αξεπέραστο Ρίγα Φεραίο, και θα παρακαλούσα να μην λέτε σκυλόσοφο το Διονύσιο. Διότι ναι, το ξέρω, αυτό είναι ένα ακόμα από τα επίθετα που έχουν ρίξει στα μπάρι σαν ρετσινιά σε μερικούς ανθρώπους. Είναι ρετσινιά που έχουν κολλήσει βέβαια, όπως και η ρετσινιά λένε Βλάχοι, Βλάχοι, δεν λένε Αρήμε, δεν είναι με το όνομα της, το οποίο επειδή το καθιερώσανε και το είπανε, το Αρωμούνος λέει, το είπανε Ρωμάνος για να κολλήσει με τους Ρωμαίους, ενώ Άριος και Μένος είναι το όνομα της. Ο παππούς μου μου έλεγε Αρημέν, Άριος και Μένη, Εμένη, δηλαδή γιατί έχουν Μένος και παλεύουν μέρα νύχτα με τα γεγονότα της φύσης, να αντιμετωπίσουν τη φύση, να αντιμετωπίσουν γεννήματα μέρα νύχτα, σκληρή η δουλειά. Έτσι, αυτό σημαίνει. Αυτή, λοιπόν... Και να φανταστείς στην αρχαία ελληνική και στον ησύχιο, μένος σημαίνει ψυχή. Και στο ιδίωμα μένος λέμε την ψυχή ακόμα και σήμερα, την καρδιά και την ψυχή. Έτσι λοιπόν, αυτή η σπουδαία φυλή, η πανάρχαια φυλή των Ελλήνων που είναι επαγγελματική τάξη, να το πούμε αυτό, και δεν είναι εθνική, για να μην γύρουμε εθνικά ζητήματα μετά. Μπράβο. Από αυτά τα πράγματα, είναι επάγγελμα. Μπράβο. Οι άνθρωποι κάνανε ένα πολύ συγκεκριμένο σημαντικότατο επάγγελμα, και αν αυτοί οι άνθρωποι δεν φέρναν τα τυριά, τα κρέατα και τα γάλατα στους αγωνιστές, δεν θα μπορούσε να πετύχει καμία επανάσταση. Βέβαια, μα είναι πανάρχιο ελληνικό. Ακριβώς. Οι άνθρωποι πρώτο γίναν θηροδαμαστές, κτηνοτρόφοι γίνανε. Μετά γίνανε αγρότη και βιομήχανοι. το να μην βάζουμε τα πράγματα με τη σειρά είναι... Αναχρονισμός. Ναι, Αρημένη Ευλάχε μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ για τη συμβολή σου στην εκπομπή. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Περιλάβαμε και τους Βλάχους μέσα σε αυτό το καμβά. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Γεια σας.
Πολιορκία της Ακροπόλεως, από τις πιο σημαντικές στιγμές στην ιστορία αυτού του αγώνα. Πολλά παλικάρια από κάτω κλαίνε και οδύρονται από μέσα τους, διότι καταστρέφεται η Ακρόπολη, ο Παρθενώνας. Σήμερα και αν καταστρέφεται δεν κλαίει και δεν οδύρεται κανείς. Αλλά τότε είναι τα πράγματα δύσκολα, διότι ο Παρθενώνας είναι σύμβολο. Ήταν, είναι και θα είναι αένα ο ελληνικός σύμβολο. Είναι ο Μακρυγιάννης εκεί, ο οποίος πιάνει τον ταμπουρά του και τραγουδάει ένα μυριολόι. Τότε λοιπόν είναι η στιγμή που τα μάτια δακρύζουν, γιατί το δημοτικό τραγούδι κάνει απευθεία σύνδεση με τις ρίζες και όσο και να θες να ξεφύγεις δεν μπορείς. Τα μάτια δακρύζουν και η συνέχεια είναι όπως ακριβώς μας τη λέει ο Κώστας Μπίγαλης, όπως το έχει καταγράψει το Αρχείο Πολιτισμού. Σε βασίλεψε, Ελληνά μου, σε βασίλεψε και το φεγγάρι εχάθη. Το καθαρός αυγερινός που πάει κοντά στην πουλια, τα τέσσερα κουβέντιαζαν και κρυφοκουβεντιάζουν. Γυρίζει ο ήλιος και τους λέει, γυρίζει και τους κραίνει. Εψέσω που βασίλεψα πίσω από μια ραχούλα, άξα γυναίκια κλάματα και αδρών τα μυριολόγια. Για αυτά τα ηρωικά κορμιά, στον κάμπο ξαπλωμένα και μες στο αίμα, το πολύ είναι όλα βουτυμένα. Για την πατρίδα πήγαινε, στον Άδη, τα καημένα. Δεν περσεύει ούτε βόρεια, των 40 χρόνια
μετά από αυτόν τον στίχο που τραγούδησε ο Μακρυγιάννης κάτω από την Ακρόπολη, γεννήθηκε μέσα σε έναν άλλον μεγάλο δημιουργό, τον Απόστολο Καλδάρα, ένας άλλος στίχος. Το νύχτωσε χωρίς φεγγάρι. Και λίγο μετά, ο Ντίνος Δημόπουλος, με συνοδεία τον Σταύρο Ξαρχάκο, γράφει. Του ήλιους δίστηκε το φως και χάθη το φεγγάρι. Φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Μια ζωή περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Μια ζωή περιμένω. Πάμε στα Δωδεκάνησα, κυρίες και κύριοι. Τα όμορφα Δωδεκάνησα, που μόνο 12 δεν είναι. Είναι πολλά περισσότερα. Έτσι συμβατικά τα λέμε 12, αλλά η αξία τους είναι για 1012, τουλάχιστον 300 νησιά εκεί, που μόνο τον Ξάνθο να μας δίνανε στον αγώνα του 21 θα ήταν αξιομνημόνευτα. Ως προσωπικότητες λέω να δίνανε, αλλά δώσανε πολλά περισσότερα, δώσανε και ολοκαυτώματα. Ένα από αυτά είναι το άγνωστο στους πολλούς ολοκαύτωμα της Κάσου. Γι' αυτό θα μας μιλήσει τώρα η τέος δήμαρχος Μαρία Τσανάκη Σωρότου, της ηρωικής Κάσου. Μαρία μου, ο λόγος σε σένα. Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που θυμήθηκες και ζήτησες να προβάλλουμε την προσφορά της Κάσου στους απελευθερωτικούς αγώνες, γιατί πραγματικά ήταν η αδικημένη της ιστορίας. Ακριβώς. Και χαίρομαι που κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως δημάρχου, που πήγα στο νησί και κάθισα 5 χρόνια ως δήμαρχο για να κάνω και εγώ το καθήκον μου στο νησί της καταγωγής γιαγιάδων και παππούδων, γιατί οι γονείς μου είχαν γεννηθεί εκεί, ούτε εγώ, αλλά ήταν καθήκον και υποχρέωση σε ένα νησί που είχε προσφέρει πάρα πολλά για την απελευθέρωση της πατρίδας να αδικείται τόσο πολύ. Έτσι καταφέραμε να πάρθει ομόφωνη απόφαση από την Βουλή των Ελλήνων και είναι το πρώτο νησί που δεν λέγεται πλέον Δήμος Κάσου, αλλά Δήμος Ηρωικής Νήσου Κάσου. Έτσι, και έτσι μετά από 2 αιώνες δικαιώθηκαν οι αγώνες και οι θυσίες και η προσφορά των Κασίων. Είμαστε εδώ τώρα για να το διατρανώνουμε και αυτό. Και θα ήθελα τώρα, δεν ξέρω και πόσο χρόνο έχω, να σας πω ότι η Κάσος θα μπορούσε να μην έχει μπει καθόλου στους απελευθερωτικούς αγώνες, γιατί είχε μια ήπια κυριαρχία των Οθωμανών πάνω στο νησί. Δηλαδή κανένας Οθωμανός δεν έμενε πάνω στην Κάσο, ακόμα και το ποσό που έδιναν σαν φόρο
σαν φόρο, το στέλναν στην Κωνσταντινούπολη. Κατευθείαν. Δεν είχαν λοιπόν καμία πίεση. Αντιθέτως, κατά κάποιο τρόπο αυτό συνέβαλε στην ανάπτυξη και στην αύξηση τότε του πληθυσμού. Και πρέπει να σας πω ότι εκείνη την εποχή, Κάσος είχε ίσως και πάνω από 12.000 κατοίκους, όταν η Αθήνα είχε 4.000-4.500. Και ήταν κάτοικοι που ευημερούσαν, γιατί είχαν καράβια, ταξιδεύανε στα πέρατα της γης. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό τους είχε δώσει μεγάλη οικονομική ανάπτυξη. Παρόλα αυτά όμως, οι πρώτοι που μπήκαν στον απελευθερωτικό αγώνα από τα Δωδεκάνησα είναι οι Κάσους, είναι οι Καστώτες. Και χωρίς ανταλλάγματα. Κατά την περίοδο του Ολοκαυτώματος, κατά την περίοδο της Επανάστασης, βρίσκεται Κάσους με 100 μεγάλα, με 15 εξ αυτών των 100 όπλων, ήταν πολύ μεγάλα, ήταν 100 τόνων. Πραγματικά είχε ένα δικό της στόλο. Και επίσης είχε μπει και στη φιλική εταιρεία, είναι δηλαδή και προτού να κηρυχθεί ο εθνικός ξεγερμός και η επανάσταση, η Κάσος ήδη βοηθούσε τόσο στις εξεγέρσεις της Κρήτης, λειτουργώντας σαν να είναι ο στόλος της Κρήτης, αλλά και γενικότερα στο Μεσόγειο. Έτσι θα πρέπει να σας πω ότι ήταν σημαντικό αυτό, διότι από τη μια είχαν αποκόψει τα μικρασιατικά και μεσανατολικά παράλια, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει ο ανεφοδιασμός των Τούρκων της Ελλάδας από το Αιγαίο, και από την άλλη αποτελούσαν, όπως σας είπα, το ναυτικό της Κρήτης στο δύσκολο δικό της αγώνα που έδινε για την ελευθερία. Τώρα, κάποιοι βέβαια λέγανε ότι όταν γινόντουσαν αυτές οι ναυμαχίες, μικροναυμαχίες, μεγάλες ναυμαχίες, και έπαιρναν πλοία από τον Αιγυπτιακό και τον Τουρκικό στόλο, ότι τους χαρακτήριζαν ως πειρατές. Όχι, αυτό ήταν κάτι νόμιμο εκείνη την περιοχή, έτσι γινόταν αυτή την περιοχή, ήταν συνήθιο αυτό, ναι. Ναι, αποδεικνύεται όμως ότι ενώ φτάνανε πραγματικά να ταξιδεύουν μέχρι τον κόλπο της Δαμιέτης, να πηγαίνουν δηλαδή στην Αίγυπτο, στη Συρία, στην Κύπρο, σε πάρα πολλά μέρη, και να καταφέρουν να παίρνουν τα καράβια των αντιπάλων, ο Γκόρντον, ο οποίος ήταν γνωστός για την αυστηρότητά του απέναντι σε κάποιες συμπεριφορές των Ελλήνων και στην κατηγορία ότι Κάσοι λειτουργούσαν ως πειρατές, επισημαίνει ότι στη Διαμέτη οι Κασιώτες με 4 μονοπλοία κατησέβαλαν στο λιμάνι και κατάφεραν να πάρουν τα εχμαλώτησαν 19 πλοία των άλλων, κατάσχεσαν πλούσια αλεία και όλα αυτά τα προσέφεραν τα 4 πλοία τουλάχιστον τα προσέφεραν στην ελληνική ναυτική διοίκηση προκειμένου να μετασκευαστούν σε υπερβολικά, και αυτό που δείχνει ότι δεν λειτουργούσαν πειρατικά όπως λένε, ένα πλοίο το οποίο ήταν ευρωπαϊκό και δεν είχε προορισμό την Κρήτη, δεν θεωρήθηκε εχθρικό και το άφησαν να περάσει χωρίς να το πειράξουν. Πάμε στο ολοκαύτωμα. Τώρα οι δεσμοί και η βοήθεια που είχε δώσει η Κάσος στην Κρήτη ήταν τεράστια και πολύτιμη, και πρέπει και εδώ να σας πω ότι σώζεται η επιστολή των Κρητών από τα Σφακιά προς τους Ιδραίους στις 15 Ιουνίου 1821, όπου αναφέρεται ότι ζητούσαν βοήθεια από τους Ιδραίους, από τους Πετιώτες, και εκεί στην επιστολή αυτή αναφέρεται ότι βοηθούνται μόνον παρά των φιλογενών και φιλοθέων ημών αδελφών εκ της Θεοσός του νήσου Κάσου. Βλέπετε λοιπόν ότι οι Κρητικοί και Κασιώτες πολεμούσαν μαζί, και είναι χαρακτηριστικό ότι και στο Ολοκαύτωμα οι ένοπλοι Κασιώτες ήταν 600 και 500 περίπου ήταν οι Κρήτες. Ναι. Οι αντίπαλοι με τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο ήταν πάνω από 20.000. Καταλαβαίνετε λοιπόν τις διαφορές που υπήρχαν. Επίσης,
σημαντικό και αυτό που ξεχωρίζει τους αγώνες των Κασίων είναι ότι δεν ζήτησαν ποτέ ανταλλάγματα για την προσφορά τους στον απελευθερωτικό αγώνα. Ουδέποτε πληρώθηκαν από το κοινό ταμείο και όταν το 1823 ζήτησαν να εντεχθούν στον ελληνικό στόλο, οι Ιδραίοι τότε απέτυχαν να ξοδέψουν πρώτα εξιδίων, αγνοώντας ότι οι Κασιώτες είχαν αρχίσει ήδη να χάνουν τις μεγάλες περιουσίες που είχαν, γιατί τους προσέφεραν σε αυτόν τον αγώνα και είχε αρχίσει μια οικονομική δυσπραγία. Τώρα τι άλλο να σας πω. Επίσης πολύ σημαντική και ενδεικτική της σημασίας του νησιού ήταν και η κοινοβουλευτική παρουσία της Κάσου στις εθνοσυνελεύσεις σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, ακόμα και μετά το ολοκαύτωμα, αλλά και στα πρώτα χρόνια του ελληνικού κράτους, παρά το γεγονός ότι η Κάσος δεν είχε συμπεριληφθεί σε αυτό. Δεν είχε συμπεριληφθεί. Η Κάσος ήταν το μόνο από τα Δωδεκάνησα. Τότε τα Δωδεκάνησα λεγόντουσαν Νότιες Σποράδες. Mm-hmm. Εκπροσωπήθηκε στην πρώτη εθνοσυνέλευση. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν να το μάθει ο κόσμος. Πες μου πόσους νεκρούς είχαμε στην Κάσο στο ολοκαύτωμα. Τον αριθμό ακριβώς δεν τον ξέρω, αλλά ελάχιστοι διεσώθησαν. Είτε γιατί είχαν καταφέρει να φύγουν πιο μπροστά, είτε γιατί έφυγαν κολυμπώντας, ακόμα και κολυμπώντας οι μάνες με τα παιδιά φεύγανε προς την Κάρπαθο. Αλλά δεν άφησαν οι Τούρκοι τίποτα όρθιο. Τα έκαψαν όλα, τα κατέστρεψαν όλα. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Αυτό βέβαια έγινε το ολοκαύτωμα στις 7 Ιουνίου του 1820. 24. Και είναι εντυπωσιακό ότι οι Κασιώτες ξαναγύρισαν στο νησί τους μετά από λίγα χρόνια και ξαναπροσπάθησαν να μπορέσουν να ξαναζήσουν σε αυτό το νησάκι, το οποίο όμως πλέον ήταν εγκαταλελειμμένο ουσιαστικά και από την κυβέρνηση και ξεχασμένο. Ποτέ είδατε πάντοτε την 25η Μαρτίου θα ακούσατε Ίδρας, Πέτρες, Ψαρά, και η Κάσος που τα έδωσε όλα, όλη την περιουσία τους, τη ζωή τους, τις οικογένειές τους, τα πάντα σε αυτό τον αγώνα και δεν πήρε ανταλλάγματα. Δεν ζήτησε να πάρει τίποτα. Και αγνοείται από την επίσημη ιστορία, ναι. Ναι. Επίσης πρέπει να σας πω ότι είναι χαρακτηριστικό του χαρακτήρα των Κασίων ότι αρνήθηκαν να παραδώσουν τους κριτικούς. Δηλαδή όταν έγινε το ολοκαύτωμα ο Χουσέιν Μπέις τους είπε ότι εάν παραδώσετε τους κριτικούς δεν θα σας πειράξουμε καθόλου. Ούτε που το συζήτησαν οι Κασιώτες. Προστάτευσαν όσο μπορούσαν τους κριτικούς, τους βοήθησαν όσοι ήταν δυνατόν να διαφύγουν, να διαφύγουν. Βέβαια έπεσαν και πολλοί κριτικοί μαζί με τους Κασιώτες σε αυτόν τον αγώνα. Μάλιστα. Μαρία Τσανάκη, σε ευχαριστούμε που ήσουν σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Εγώ σε ευχαριστώ γιατί πραγματικά πρέπει αυτά να ακούγονται και ενώ ξέρεις ότι και τότε υπήρχε εμφύλιος παραγμός στην πατρίδα μας, οι Κασιώτες ήταν ενωμένοι, ήταν πάνω από οικονομικά συμφέροντα και αγωνιζόντουσαν και πριν να κηρυχθεί η επισήμως επανάσταση και μετά και τα έδωσαν όλα. Και ενώ κάποιοι πήραν τίτλους και μεγαλεία στη συνέχεια για την προσφορά τους, οι Κασιώτες ελάχιστοι ζήτησαν, αλλά και αυτοί που ζήτησαν πήραν τη σύνταξη του Λοστρόμου και ήταν και ελάχιστες αυτές τις περιπτώσεις. Οι υπόλοιποι κράτησαν την περηφάνεια τους και δεν πήραν τίποτα. Γι' αυτό την αγαπώ ιδιαίτερα την Κάσο και το ξέρεις πολύ καλά, αυτό το μικρό νησάκι και τους Κασίους, και γι' αυτό πάντα προσπαθώ να αναδείξω τη μεγάλη τους προσφορά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικά, πάρα πολύ, και μακάρι να βρεθούμε και στην Κάσο. Ναι, ναι Μαρία μου, χαρά μου. Γεια.
μιας και αναφέρθηκε από την Κάσο των Δωδεκανήσων, αυτό το μικρό νησάκι, η σύνδεσή της με την Κρήτη. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη στην Κρήτη. Στην Κρήτη, η οποία επαναστατεί από το 1770, ήδη με τον Δασκαλογιάννη, ξεκινάει από τα Σφακιά και επεκτείνεται, με απίστευτα όμορφους ήρωες σε όλη τη διάρκεια της επανάστασης. Μια Κρήτη η οποία έρχεται από μια Βενετοκρατία με 200 επαναστάσεις μέσα στην κατοχή αυτήν και άλλες 200 τόσες στην Οθωμανοκρατία. Συνολικά 400 επαναστάσεις οι Κρήτες σε όλη αυτή την κατοχή. Όμως θα σταθώ, γιατί δεν μπορείς να το συμπεριλάβεις όλο αυτό σε μια εκπομπή, δεν γίνεται. Θα σταθώ σε κάτι που έχει την χάρη του και την ομορφία του, σε έναν χορό, τον Πεντοζάλη, ο οποίος ιδρύεται ο χορός τότε, εκείνη τη στιγμή, στη σύναξη του Δασκαλογιάννη, όταν μαζεύει τα παλικάρια του και θέλει να προσθέσει το πέμπτο βήμα, το πέμπτο ζάλο, διότι είναι η πέμπτη μεγάλη σοβαρή επανάσταση που επιχειρείται στην Κρήτη εναντίον του κατακτητή του Οθωμανού. Έτσι λοιπόν είναι το πέμπτο βήμα. Το πέμπτο βήμα. Αυτός είναι ο πέμπτος ζάλος, το οποίο τον ξέρουμε όλοι σήμερα ως Πεντοζάλη. Ακούστε το τι ωραία που το λέει, που μας το δίνει ο Τζουγανάκης. Το αρχαίον πολιτισμού εδώ στην Κίσαμο, στην αρχαία και όμορφη Κίσαμο, φιλοξενούμενη στο Μαύρο Μόλο, με δύο μουσικούς της περιοχής, τον Περικλή Τζουγανάκη και τον Νεκτάριο τον Κωστάκη. Είμαστε εδώ για να σας πούμε σήμερα ότι ένα από τα στοιχεία της λαϊκής μας παραδόσεως που συνδέονται με το 1821, την Επανάσταση και όλο αυτό το μεγάλο εθνικό εγχείρημα για την Παλιγενεσία, έχει να κάνει και με τον υπέροχο, ηρωικό και ιερό χορό της Κρήτης, τον Πεντοζάλη. Περικλή, πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα με τον Πεντοζάλη? Καταρχήν να σε καλωσορίσω, Γιώργο, και σένα και το Αρχείο Πολιτισμού και όλους τους φίλους και συνεργάτες που απόψε συντελούν για αυτή την όμορφη συνέβρεση ανθρώπους και πολιτισμού, η οποία ξεκίνησε με τη συνέβρεση της Κισάμου από ένα μουσικό, τον Γιώρο, τον Τριανταφυλάκη, και τον Δασκαλογιάννη, ένα προύχοντα, αλλά με συνέστημα βαθιού κριτικού για τον τόπο του και για την ελευθερία, για τα ιδανικά και τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας. Και που παρόλο ήταν πλούσιος και δεν είχε καμία ανάγκη να κάνει κάτι τέτοιο, προχώρησε σε μια επανάσταση, δείχνοντας ότι δεν ήταν καθόλου ταξικό το θέμα της επαναστάσεως. Ακριβώς. Αυτό δείχνει το μεγαλείο της ψυχής του τόπου μας, το οποίο είμαστε περήφανοι όλοι και οι νεότερες γενιές, και θα διδάσκονται και οι ακόμα νεότερες, και θα κρατήσει για να είναι μια σημαία για την ιστορία του τόπου αυτού και για τα νέα παιδιά. Πώς προέκυψε λοιπόν το θέμα του χορού αυτού? Λοιπόν, όταν ξεκινήσαν να γίνονται διάφορες επαναστάτες, από όσους γνωρίζουμε πάρα πολλές να αριθμούνε, τους ονομάξανε, όταν ξεκίνησε αυτή με τον Δασκαλογιάννη, το πέμπτο ζάλο, η πέμπτη κίνηση. Το πέμπτο ζάλο λοιπόν αυτό ήταν η πέμπτη κίνηση για να γίνει επανάσταση, να ξεσηκωθεί ο υποδηλωμένος κρητικός λαός απέναντι στο ζυγό των Οθωμανών. Τότε ο Δασκαλογιάννης, από ό,τι γνωρίζουμε από πηγές και από την ιστορία, από ανθρώπους του τόπου μας, κάλεσε το Στέφανο Τριανταφυλάκη και όλα από τις Λουσακές Κισάμου, από εδώ από την Κίσαμο, ένα χωριό με βαθιά και καλλιτεχνική ιστορία, στα δρόμενα της ιστορίας του τόπου μας, και ξεκίνησε να πάει στα Σφακιά να ξεκινήσουν να οργανώσει, όπως γινόταν από ό,τι γνωρίζουμε και από τους αρχαίους χρόνους, ο κάθε αγώνας με χορό, με πανηγύρι, με συνέβρεση. Μιλάμε για το 1770. Ο Τζόρος λοιπόν ξεκίνησε και έπαιξε για 12 καπετάνιους, οι οποίοι είχε ο Δασκαλογιάννης μαζί του, ένα γύρισμα με το βιολί για τον κάθε καπετάνιο. Το
ζάλι να μάθει γιατί ήταν το πέμπτο ζάλι, ήταν η πέμπτη κίνηση, η πέμπτη φορά για να έχουμε επανάσταση για να κατά τον Οθωμανό, τον Τούρκο. Το οποίο βέβαια ο Κιώρος ετοίμησε με το όπλο που είχε, τη μουσική που ήταν ένα κυρίαρχο σημείο για την ζωή των ανθρώπων τότε. Και στοιχείο της παράδοσης, στοιχείο της παράδοσης, του ιδιοχαρακτήρα του. Το ξεκίνημα αυτής της επανάστασης με τον Ασκαλογιάννη, με αυτόν τον καπετάνιο και με τα 12 παλικάρια. Έτσι λοιπόν. Τα οποία, να πω λίγο την ιστορία και το χορευτικό, έπαιζε καθοριστικό ρόλο. Γι' αυτό ξέρουμε ότι υπάρχει και χορογραφία στη μουσική μας. Το κάθε γύρισμα που έπαιζε ήταν 12 γυρίσματα. 12 καπετάνιοι, ένα γύρισμα για τον κάθε καπετάνιο. Το οποίο χόρευε. Και ο πρώτος με το δεύτερο κρατιότανε, ο πρώτος εχόρευε, ο δεύτερος ήταν το δευτεροπαλίκαρο, το οποίο έπαιρνε τα χνάρια του πρώτου και ακολουθούσε. Μετά ο πρώτος αποχωρούσε, έπιανε ο δεύτερος πρώτος και ο τρίτος που γινόταν ο δεύτερος ακολουθούσε τα χνάρια του πρώτου. Και πήγαινε λέγοντας. Και έτσι οι 12 καπετάνοι χορέψανε και ξεκινήσανε αυτό το ξεκίνημα της πέμπτης επανάστασης, το πέμπτο ζάλο, και ονομάθηκε πέμπτο ζάλις. Το πέμπτο ζάλο. Νεκτάριο, οι δικές σου πληροφορίες και γνώσεις πάνω στο θέμα είναι κάπως έτσι? Πολύ καλά τα είπε ο Περικλής, ναι, ακριβώς έτσι είναι. Πολύ χαρακτηριστικό ήταν αυτό το τελευταίο που είπε, και ότι ο κάθε ένας δεύτερος αντικαταστούσε τον πρώτο στο χορό και αυτό συμβόλιζε και όπως και στη μάχη. Όταν χανόταν ένας έμενε μπροστά. Ένας έμενε τη θέση κατευθείαν και συνεχιζόταν ο αγώνας με την ίδια δύναμη. Το βλέπουμε και από τους αρχαίους Σπαρτιάτες αυτό. Ακριβώς. Και το άλλο που αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Κιώρος πήρε από τον Πυρίχιο το ρυθμό, από τον αρχαίγωνο Πυρίχιο, και πρόσθεσε τις μελωδίες με βάση τα ακούσματα της εποχής του και ήρθε αυτή η μελωδία όπως την ξέρουμε σήμερα. Άρα δεν είναι ένα τυχαίο έβριμα, δεν είναι μια τυχαία μουσική, δεν είναι ένα τυχαίος χορός, κρατάει στοιχεία από την αρχαία από Ελλάδα, τον Πυρίχιο, βέβαια, το ρυθμό, από τους αρχαίους πολεμιστές, βέβαια, και φτάνει μέχρι το σήμερα. Δηλαδή αυτό που χρησιμοποιήθηκε επί της ουσίας για να γίνει η επανάσταση, το μουσικό σχήμα και ο χορός που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει η επανάσταση είχε τις βαθύτατες ρίζες πάνω στην αρχαία ελληνική παράδοση. Και ούτε και οι κινήσεις ήταν τυχαίες. Έβαλε 10 κινήσεις μέσα στο χορό και συμβολίζανε το έτος το οποίο ξεκίνησε αυτό. Ήταν το 1770. Μάλιστα. Ποια είναι η διαφορά του πεντοζαλιού του χορού αυτού στη χορογραφία τώρα, πώς το βλέπεις σαν χορογράφος εσύ? Μόνο στο χορό, ναι. Ναι, μόνο στο χορό και τη μουσική. Ναι. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα αυτού του χορού σε σχέση με την πολεμική του διάσταση? Το αισθάνεται ο χορευτής ότι είναι πολεμικός ο χώρος αυτός? Το αισθάνεται, ναι, γιατί έχει χτυπήματα, έχει το κράτημα που είναι το συντροφικό, έτσι ο ένας κρατάει από τον ώμο τον άλλο, και έχει έντονα χτυπήματα, λακτίσματα, που ώρες-ώρες μοιάζουν με λακτίσματα και έχουν το δυναμισμό όπως χορέψαν οι κουρίτες στον Πυρίχιο, χτυπούσαν στις σπίδες τους, ας πούμε, έχουν ένα τέτοιο δυναμισμό που παραπέμπει σε πολεμικό στοιχείο. Μάλιστα, τίποτα παιδιά δεν είναι τυχαίο. Όχι βέβαια. Και τίποτα δεν γίνεται από το μηδέν. Έτσι. Άντε, ας την πιούμε. Στην υγειά μας. Στην υγειά όλων αυτών των μεγάλων. Καλώς ορίζουμε. Γεια μας. Στην υγειά.
από όλη αυτή την μάζοξη των Ελλήνων δεν θα μπορούσαν φυσικά να λείπουν ποτέ οι Κυκλαδίτες, αυτό το υπέροχο σύμπλεγμά μας στο κέντρο του Αιγαίου μας, που μόνο μία γυναίκα, έναν ήρωα αν θα θέλαμε να διαλέξουμε, ή αν μόνο αυτόν έβγαζε, που έβγαλε πολλούς, αλλά μόνο αυτόν και να έβγαζε, μόνο αυτήν και να έβγαζε, θα ήταν αξιομνημόνευτα όλα τα Κυκλαδονήσια για την προσφορά τους. Την μεγάλη αξεπέραστη Μαντώ, τη Μαντώ Μαυρογένους. Με ένα σόι που έχει από την βλαχία ηγεμονικές θέσεις, πηγαίνει τεργέστη, εμπόρους κλπ. Πλούσια, είχε κανένα όφελος, έμεινε στο τέλος και αυτή πανή με πανή και ζήταγε τα ελάχιστα για να προσποριστεί. Ακούστε, αλλά η προσφορά της εκτός από τον αγώνα είναι και προσφορά πανευρωπαϊκή, διότι ξεκινάει και γράφει επιστολές, επειδή ήξερε και άλλες γλώσσες, προς τις γυναίκες της Ευρώπης, να συνεκινήσει, να συνεπάρει μαζί της τις γυναίκες που ξέρει ότι παρασύρουν τους άντρες. Ακούστε λοιπόν την επιστολή της Μαντούς προς τις Παριζιάνες κυρίες, που τις πάει μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Ακούστε τι ωραία που το έχει καταγράψει το Αρχείο Πολιτισμού με την Νέλη Γκίνη. Μια κόρη απλή, μεγαλωμένη σε ένα βράχο, θρεμένη μες στη θλίψη, μη αναπνέοντας παρά τον αέρα του πατριωτισμού, θα ακουστεί άραγε από ένα πλήθος κυριών βυθισμένων στις απολαύσεις της ζωής, τριγυρισμένων από τα παιδικά τους χρόνια, από όλα τα θαύματα του ανθρωπίνου πνεύματος, τις ωραίες τέχνες και τις πολυτέλειες, συνηθισμένων στην κοψότητα των τρόπων, στον αττικισμό του λόγου. Τόση αντίθεση στον τρόπο της ζωής μας μπορεί τάχα να βοηθήσει στη συνεννόησή μας, και δεν κινδυνεύω να γελιοποιηθώ αν μιλήσω για την επαναστατημένη ηρωική μου πατρίδα σε γυναίκες που δεν ξέρουν να ασχολούνται παρά μόνο με τις επαναστάσεις της μόδας. Μήπως αγαπητές Παρισινές με προδιέθεσαν κακά εναντίον σας, ενώ εγώ πολεμούσα στους κάμπους της Φωκίδος? Άνθρωποι που έζησαν πολύ κοντά σας μου εμίλησαν για τα ήθη σας, τα ύβρα παράδοξα και ελαφρά. Όμως θέλω να πιστεύω πως δεν σας έκριναν παρά εξωτερικά και πως δεν έφτασαν ως το βάθος της καρδιάς σας. Αυτή η γυναικεία καρδιά πρέπει να είναι πονετική και ευαίσθητη, ειλικρινής και γενναία όπως εκείνη των Γάλλων. Για να σας αποδώσω δικαιοσύνη λοιπόν, απευθύνομαι σε εσάς, παρόλο που ακόμη μου μένουν κάποιες αμφιβολίες. Στα πολιτικά ζητήματα της Γαλλίας επικρατεί ελευθεριώτης. Το κοινό συζητεί πάνω σε αυτά δημοσία. Σε μια παρόμοια κατάσταση, οι γυναίκες μπορούν να ασκήσουν τη μυστική γοητεία και την επίδρασή τους στους άνδρες, εμπνέοντάς τους γενναίες αποφάσεις. Πρέπει όμως να ομολογηθεί, χαριτωμένες μου κυρίες, ότι τα ήθη σας καταστρέφουν σε εσάς αυτή την υποβλητική προς τις μεγάλες πράξεις δύναμη. Δεν έχω καθόλου την κουτή φιλοδοξία να χρησιμεύσω σαν παράδειγμα στην πιο επίλεκτη κοινωνία του φίλου μου. Η αγάπη του τόπου, η αφοσίωσή μου στη θρησκεία μου, η δίψα μιας δίκαιης εκδίκησης γέμισαν έξαλλη ορμή και πολεμικό πάθος στην ψυχή μου. Λαχταρώ για μια ημέρα μάχης όπως εσείς στενάζετε ύστερα από ένα χορό. Δεν υπάρχει άλλο κοινό γνώρισμα μεταξύ μας παρά οι φυσικές χάρες που με αυτές μας επερίκησε ο ουρανός. Διαφέρουμε ακόμη στον τρόπο με τον οποίο τις χρησιμοποιούμε. Εσείς κάνετε χρήση αυτών ενάντια στον προορισμό τους και δεν αντιπροσωπεύετε παρά όντα παθητικά. Πιο ευτυχής εγώ, έδωσα στις φυσικές μου χάρες ένα χρήσιμο και νόμιμο προορισμό για τη δόξα και για μεγάλες ωφέλειες των ανθρώπων. Αυτή η χτυπητή διαφορά ανάμεσά μας είναι ο καρπός αντίθετης ανατροφής. Είχατε καθηγητές του χορού, της μουσικής, του τραγουδιού. Εγώ δεν είχα παρά τη φύση και ένα σοφό για δασκάλους μου. Οι δικοί σας προσπάθησαν να δώσουν ευληγησία στη μέση σας, κομψότητα στις κινήσεις σας. Προσάρμοσαν τη φωνή σας σε τόνους μελωδικούς, με γλυκύτητα και συγκινητική ευστροφία στην ακρίβεια του μουσικού μέτρου.
καταγινόμενοι να αναπτύξουν την προσωπική γοητεία σας με κύριο και μόνο σκοπό, καθώς σας είπαν, να αποκτήσετε θαυμαστές και τίποτα περισσότερο. Ο σεβάσμιος δάσκαλός μου το αντίθετο. Άφησε στη φύση να τελειώσει το έργο του, τελειοποιώντας τα χαρίσματά της και συμβουλεύοντάς με πώς να τα χρησιμοποιήσω ώστε με αυτά να κερδίσω αφοσιωμένους εργάτες της πατρίδας μου. Με το δικό σας τρόπο δεν βλέπετε στους άνδρες παρά θαυμαστές της καλονής σας, ενώ εγώ βλέπω σε αυτούς τα στηρίγματα της χώρας μου. Τους αλυσοδένετε στο άρμα σας για να τους θαμπώσετε με τη λάμψη σας. Τους δένω στο δικό μου άρμα για να τους δώσω φτερά προς τη δόξα. Όσοι με λατρεύουν γίνονται άνδρες, ενώ οι δικοί σας μένουν σκλάβοι, αφού δεν μπορούν να γίνουν τίποτα άλλο υπακούοντάς σας. Οι απαιτήσεις σας είναι καπρίτσια, τα γούστα σας φαντασιοπληξίες. Ο πατριωτισμός είναι ένα ενοχλητικό για σας συναίσθημα. Στο άκουσμά του θα σας πιάνει πονοκέφαλος. Στη Γαλλία ο έρωτας εξέφυγε από τους ευγενικούς του προορισμούς. Σύρεται στους περιπάτους, στα σαλόνια, στα θεάματα. Κινείται μέσα στα καλοπιστήρια. Δεν τον συναντάει κανείς όπου πρέπει να εμπνεύσει ευγενικό πάθος, να οδηγήσει προς πατριωτικές εξορμήσεις. Οι περισσότεροι άνδρες σας συνωμοτούν για το συμφέρον τους ενάντια στο κράτος. Καμιά χαριτωμένη φωνή δεν τους λέει πότε να είναι καλοί πολίτες και μένουν κακοί υπουργοί. Είμαι βέβαιη ότι δεν ζήτησαν να αντλήσουν από τις καρδιές των γυναικών την ευγένεια των αισθημάτων. Αυτό δεν είναι δικό τους φάλμα, αλλά των καλονών που τους συναναστρέφονται. Γιατί απάνω στις ερωτικές ή τις φιλικές των εκδηλώσεις δεν τους απευθύνουν αυτή την παρακλητική και επιβλητική μαζί φωνή στην οποία κανένας άνδρας δεν μπορεί να αντισταθεί. Θα μου απαντήσετε πως το τυφλό συμφέρον, ο άγωνος, ο εγωισμός αποξήραναν την ψυχή τους, πως η επιθυμία του πλούτου είναι η μόνη ικανή να συγκινήσει τις αισθήσεις τους και πως προτιμούν το γεύμα ενός υπουργού από όλες τις εύνοιες μιας ευρυδίκης. Αλλά θα τους απαντήσω με τη δική μου πείρα. Στη Μύκονο, στην Εύβοια, συγχώνευσα το προσωπικό συμφέρον και την αγάπη των απολαύσεων με την αγάπη της πατρίδας. Περισσότερους από έναν γλεντοκόπο ή άνανδρο εγωιστή ή γεροφυλάργυρο, με ένα μου λόγο, με ένα μόνο χαμόγελό μου τους μετέβαλα σε γενναίους, ενθουσιώδεις και αφοσιωμένους. Και μπορώ να πω πως δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας που να μην γοητεύτηκε και να μην παρασύρθηκε από την παράκλησή μου να αφιερώσει ως αντίτιμο του ενθουσιασμού του τον πιο απόλυτο ζήλο υπέρ της ανεξαρτησίας της πατρίδας. Πιστέψετε το, ωραίες και ευχάριστες κυρίες. Είστε ελκυστικές. Το πνεύμα σας είναι στολισμένο από τα χαρίσματά σας. Πολλοί σας περιβάλλουν με θαυμασμό. Η ματαιοδοξία σας είναι ικανοποιημένη. Προσπαθήστε να ξυπνήσετε μέσα τους μια ευγενική περηφάνεια. Είναι τόσο ωραίο να γίνετε το είδωλο ενός άνδρα με ανώτερο χαρακτήρα και με μεγάλη ψυχή. Περιφρονήστε αυτούς τους κενόδοξους που τους ονομάζετε μικρούς κυρίους και που διάγουν μια ντροπιασμένη ζωή μέσα σε άθλιες διασκεδάσεις. Εκείνους τους γελίους που με την ψεύτικη λάμψη τους γεμίζουν την πόλη σας σαν τα μερμήγκια. Αφήστε τους στην κουτί μηδαμινότητά τους ή μάλλον, αν η καρδιά του στενάζει, σπείρεται σε αυτήν με την ερωτική φλόγα και την αγάπη της εθνικής τιμής. Ας είναι για αυτούς η κάθε ματιά σας η αμοιβή μιας γενναίας αφοσίωσης. Αντί να μεταχειρίζεστε μικροκαμώματα για να αποκτήσετε μια άμαξα πολυτελή που θα θαμπώνει τους διαβάτες, αποκτήστε από ένα πατέρα, σύζυγο ή φίλο μια γενναία γνώμη που όταν συζητηθεί με θερμό ενδιαφέρον στο συμβούλιο να διαφωτίσει τη συνέλευση και να δείξει τη λαμπρή δόξα του έθνους σας. Ζητήστε του να υπερασπίσει τα δίκαια των Ελλήνων αντί να σας συνοδεύσει στον έμπορο της μόδας. Οι Έλληνες, γεννημένοι φιλελεύθεροι, μόνο στον εαυτό τους θα οφείλουν την ελευθερία τους. Ώστε δεν επικαλούμε τη μεσολάβησή σας για να διαθέσετε τους συμπατριώτες σας στο να μας στείλουν βοηθήματα, αλλά μόνο στο να τους μετατρέψετε την ιδέα του να στείλουν βοηθήματα στους εχθρούς μας. Ο πόλεμος σκορπίζει το φρικτό θάνατο στους δυστυχισμένους κάμπους μας.
στις έρημες πολιτείες μας, το πένθος στις οικογένειές μας. Μια μάνα κλαίει το γιο της που πέθανε στις μάχες, ή μια ατιμασμένη κόρη που την έσυραν στη σκλαβιά. Μια γυναίκα καθισμένη στο κατόφλι της περιμένει με δακρυσμένη ματιά έναν αγαπημένο σύζυγο που τον είδε να φεύγει το πρωί αρματωμένος. Δεν θα ξαναγυρίσει. Ο Τούρκος τον έσφαξε. Μικρά παιδιά πεσμένα σε μια πέτρα θρηνούν. Ζητούν από τους διαβάτες το σκοτωμένο από τους βαρβάρους πατέρα τους και τη μητέρα τους που πέθανε από τη θλίψη. Κλαίτε γενναιόδωρες κυρίες. Άι λοιπόν, λησμονήσετε για μια στιγμή της απολαύσης σας και επικαλεστείτε το τέλος των βασάνων μας. Ενώ το μέτωπό μας στεφανώνει δάφνη, την καρδιά μας ποτίζει η πικρία. Τα δάκρυά μας πλημμυρίζουν τους θριάμβους μας και η νίκη μας είναι πάντα πένθυμη. Κάμετε λοιπόν ο δυνατές κυρίες. Κάμετε ώστε να δοκιμάσουμε επιτέλους την γλυκύτητα της ειρήνης και της ελευθερίας, ώστε οι Γάλλοι στρατιώτες να μην θελήσουν να βρέξουν τα δοξασμένα όπλα τους στο χριστιανικό αίμα των αδελφών τους και να μην ειδούμε ποτέ τους υπερασπιστές της χώρας των τεχνών και του πνεύματος να ξαναβυθίσουν στη σκλαβιά τη γη του Λεωνίδα και του Ευρυπίδη. Ναι, το πιστεύω. Πιστεύω πως η Γαλλία δεν θα επέμβει στις διαμάχες μας με τους βαρβάρους, παρά για να δώσει τέλος σε ένα πολύ αιματηρό αγώνα. Νέα Ρώμη θα διακηρύξει την ελευθερία της Ελλάδας, θα εξακολουθήσει τον αθάνατο ρόλο που έπαιξε τότε κατά την ανεξαρτησία της Αμερικής του Βορρά και θα σταθεί στην πρώτη γραμμή των εθνών, σε αυτή την υψηλή γραμμή που της αξίζει ένεκα των τόσων τίτλων της. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιφημίες της αναγεννημένης Ελλάδας θα χαιρετήσουν τη Γαλλία, τη διαιτήτρια του κόσμου και τη χορηγό της ειρηνικής ελευθερίας των λαών.